8η αγωνιστική πράξη, 4η στην Basket League, με το πιο ενδιαφέρον ζευγάρι να είναι εδώ, στο Nick Gallis Hall. Άρης εναντίον ΑΕΚ. Η αναμέτρηση σε φόντο κίτρινο μαύρο είναι το σπουδαιότερο παιχνίδι του διημέρου στο πρωτάθλημα της Α1. Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, γεια σας από τη Θεσσαλονίκη, όπου σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι του προγράμματος. Πάμε για τις τελευταίες διαφημίσεις και ευθύς αμέσως εδώ για τον Τζάμπολο. Για τη σπουδαιότητα του ζευγαριού του Άρη με την ΑΕΚ δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσει κανείς, είναι αυταπόδεικτη. Δύο από τις ομάδες που έχουν κατακτήσει τίτλους και έχουν γράψει σπουδαίες σελίδες δόξας διαχρονικά στο χώρο του μπάσκετ, τίτλους, πρωταθλήματα, κύπελα, ευρωπαϊκούς τίτλους. Αλλά υπάρχει και η πρόσθετη σημασία, η βαθμολογική, καθώς και οι δύο ομάδες, η καθεμιά μάλλον για το δικό της στάτους, έχουν χάσει έδαφος από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και σήμερα χρειάζονται αμφότερες στη νίκη. Πάμε γρήγορα στις συνθέσεις. Αυτή είναι η 12 του Άρη, με μία απουσία, τον Ραμόν Χάρης, έναν από τους 6 ξένους, και πεντάδα τους Μποχωρίδη, Μπέλ, Νταλό, Σλαφτσάκη και Μαγκή. Αρχική πέντε για τον Βαγγέλη Αγγέλου, την ώρα που η ΑΕΚ ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη με ακόμη περισσότερες απουσίες. Εξού και η ενδεκάδα, όχι η δωδεκάδα που μπορείτε να δείτε στην οθόνη σας, είναι εκτός τρεις Έλληνες διεθνείς, ο Γιαννόπουλος, ο Ξανθόπουλος και ο Καβαδάς. Ματσιούλης, Γκρίφιν, Τσαλμπούρης, Αντρός και Χάντερ, οι πέντε αρχικοί για τον Λούκα Μπάνκι. Μαζί μας για την τεχνική ανάλυση του αγώνα, ο κόουτς Παρασκευάς Μουρατίδης. Κόουτς, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και τους τηλεθεατές σας. Ευχόμαστε να παρακολουθήσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Όπως προείπατε κι εσείς, ο καθένας για δικούς του λόγους διεκδικεί τη νίκη. Ο Άρης εδώ πέρα δεν έχει καταφέρει ακόμα να γευθεί τη νίκη στο γήπεδό του και μάλιστα τη χρειάζεται πάρα πολύ για να μπορέσει να ανασάνει βαθμολογικά. Η ΔΕΑ ΑΕΚ, η οποία είναι αίτητη από τις 27 Οκτωβρίου στο μάτς με τον Προμηθέα και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, με ένα πιο γεμάτο και πιο πλούσιο, θα έλεγα, ρόστερ, θα διεκδικήσει την νίκη για τους δικούς λόγους. Αυτό που ανέφερε ο κόουτς Μουρατίδης είναι, να το πω εγώ με αριθμούς περισσότερο, ο Άρης είναι στο 2-5 με το παράδοξο, όπως είπε, να μην έχει κάνει νίκη εντός. Βέβαια η αντίπαλή του εδώ ήταν ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και η ομάδα έκπληξης της σεζόν, το αίτητο Περιστέρι. Σήμερα είναι το 4ο εντός έδρας παιχνίδι. Αντίθετα έχει κάνει δύο σημαντικά διπλά σε Λαύριο και Ρόδο, την ώρα που η ΑΕΚ με φόρα από το περσινό διπλό κατόρθωμά της να σηκώσει, ενώ είδαμε και τον Βαγγέλη Αγγέλου με τους συνεργάτες του. Μετά το περσινό λοιπόν διπλό κατόρθωμα, κύπελο Ελλάδας και Champions League στην Ευρώπη, ξεκίνησε με ήττες και στο Περιστέρι αλλά και στην Πάτρα από τον Προμηθέα. Εξού και το 5-2 στις 7 πρώτες αγωνιστικές. Είδαμε κάποια στιγμή και τους τρεις διαιτητές, Καρακατσούνης, η κυρία Τσαρούχα, Θεονάς, οι τρεις που θα σφυρίξουν σε ένα παιχνίδι που δεν έχει προσελκύσει πολύ κόσμο. Κατά το ίμιση είναι γεμάτο το Nick Gallis Hall. Η αρχική πέντε του coach Αγγέλου, ο οποίος με τον Ραμόν Χάρης, έναν από τους 6 Αμερικανούς, τον forward που μάθαμε πέρσι από την παρουσία του στην ομάδα της Ρόδου, τον Κολοσσό, αλλά και η ΑΕΚ με τρεις πολύ σημαντικούς ρολίστες έξω. Να δούμε ποιος θα επηρεαστεί περισσότερο από τις απουσίες. Ένα ζευγάρι που έχει σε επίπεδο αριθμών μια ιδιαίτερη προϊστορία. Ο Άρης έχει να ιτηθεί εδώ σε παιχνίδι κανονικής διάρκειας, τουλάχιστον από την ΑΕΚ. Από τη σεζόν 2001-2, δηλαδή την τελευταία χρονιά που η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα, είδαμε και τον Dragan Sakota στην κερκίδα, τον πρωταθλητή τότε με την ΑΕΚ. Πρώτη επίθεση λοιπόν για τους γηπεδούχους, με τον Νταλό να οργανώνει και να αφήνει στον Μπέλ. Ο Χωρίδης με τον Σλαφτσάκη παρενεύει, απλώσε το χέρι ο Κουβανός ο Σαντρός. Επίθεση 13 δευτερολέπτων
Ιταλό και πάλι σε θέση point guard. Άλλαξε ο Γάλλος, έμεινε με τον Τσαλμπούρη, πήρε την προσπάθεια από τα 4 μέτρα. Για να κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση για τον, για τον αγώνα, ο Άρης θα πρέπει να χτίσει από την άμυνά του για να μπορέσει να διεκδικήσει το αποτέλεσμα, γιατί η ΑΕΚ έχει και πιο καλούς παίκτες, αλλά και επιθετικά είναι πολύ πιο δυνατή από τον Άρη. Αν μπορέσει να κρατήσει την ΑΕΚ κάτω από τους 70 πόντους, νομίζω ότι θα μπορεί να διεκδικήσει το παιχνίδι. Μια ομάδα με έμφαση στην άμυνα. Ο Άρης, η ΑΕΚ έβγαλε εδώ τη δική της άμυνα και ο Ματσιούλης άφησε για να ξεκινήσει την επίθεση με τον Γκρίφιν. Ο Σαντρός, Τσαλμπούρης έχει πλεονέκτημα εκεί με τον Μποχορίδη, πολύ ψηλότερος, αλλά καθυστέρησε, μπερδεύτηκε. Τζάμπολ και το Βελάκι δείχνει επίθεση 4,2 δευτερολέπτων για την ΑΕΚ. Άρα το μειονέκτημα του Μποχωρίτης εδώ επέμεινε και περιόρισε στα 4 δευτερόλεπτα την επίθεση των φιλοξενούμενων, οι οποίοι ψάχνουν τους πρώτους τους πόντους. Ο Μαγκή θα βγάλει παρά την προσπάθεια του Σαντρός, καινούργια επίθεση όμως. Εκεί ο Γκρίφιν σπατάλα μία ακόμη ευκαιρία. Ο Μποχωρίτης προσπαθεί να βρει ανοργάνωτη την άμυνα. Δεν θα νικήσει τον Τσαλγούρη, αλλά ο Μαγκή με follow το 4-0. Ο κόσμος δεν είναι πολύς, αλλά είναι ενθουσιώδης. Προσπαθεί να παίξει και αυτό τον ρόλο του Ματσιούλης. Ωραία κίνηση, αλλά άστοχη προσπάθειά του. Ο Μπέλ δεν το σκέφτηκε καθόλου. Τραβηγμένο. Πολύ γρήγορο σούτ και χωρίς να έχει ισορροπία στο επιθετικό rebound. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο Άρης προσπαθεί ιδιαίτερα στην άμυνα και κατάφερε να βρει ευκαιρίες να σκοράρει, και η ΑΕΚ μέχρι τώρα βλέπουμε ότι έχει αρκετή αστοχία από κοντινά σουτ. Ο Ματσιούλης σε θέση 3, μάλιστα ως επιτοπλίστων φέτος τον βλέπουμε στο power. Γι' αυτό και ο coach Αγγέλου χρησιμοποίησε στο Σλαφτσάκι. Ευκαιρία για τους πρώτους πόντους της ΑΕΚ τώρα. Θα πάει στη γραμμή ο Μάλκομ Γκρίφιν. Αμερικανός γκάρντ, τον μάθαμε πέρσι για μικρό διάστημα πάντως, τον Κόλοσο. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Έφυγε γρήγορα για τη Ρωσία και επέστρεψε για να φορέσει τα κυτρινόμαυρα της ΑΕΚ. Με τις δύο βολές του Γκρίφιν, η ΑΕΚ σκοράρει τους πρώτους της πόντους. Σλαφτσάκης άλλαξε με τον Μποχωρίδη, ο Νταλό. Ωραία δημιουργία για το τρίποντο που βρήκε αμαρκάριστος ο Σλαφτσάκης. Μαγκή μάχεται και κερδίζει καινούργια κατοχή. Νταλό. Εξαιρετική η ανάπτυξη της επίθεσης. Ο Σλαφτσάκης έβγαλε αμαρκάριστο τον Γάλλο. 7-2. Μαγκή σταμάτησε τον Ματσιούλης που είναι πολύ δυνατό στο πόστα, αλλά δεν το προτίμησε. Τώρα παίρνει ένα τρίποντο και με την πίεση του χρόνου θα στοχίσει. Ο Άρης έχει κρατήσει την ΑΕΚ στους δύο μόνο πόντους από τη γραμμή, μάλιστα σε 3 και κάτι αγωνιστικά λεπτά, και τώρα έχει την ευκαιρία να διευρύνει προβάδισμα με τις βολές του Μποχωρίδη. Βλέπουμε ότι ο Άρης με εξαίρεση το σούτ του Μπέλ δείχνει ιδιαίτερη υπομονή στην επίθεση και ψάχνει να βρει τις ελεύθερες επιλογές για να μπορέσει να σκοράρει. Η ΑΕΚ εξακολουθεί να είναι άστοχη και πιστεύω ότι το παιχνίδι έχει πάρα πολύ δρόμο. Να διορθώσω πως είναι ο Σλαφτσάκης στη γραμμή και ο Μποχωρίδης. Και προηγούμενος στην ασίστ ο Μποχωρίδης την έκανε στον Νταλό. Η πρώτη βολή πάντως θα πάει στο σίδερο, 7-2. Μία στις δύο από τον Έλληνα forward και ο Άρης το συν 6, έχοντας κρατήσει την ΑΕΚ χωρίς σκορ εντός παιδείας.
Τσαλμπούρης για τον Σαντρός, ο Κουβανός για τον Χάντερ, εκεί όπου είχε πλεονέκτημα, πήγε για το δύσκολο και τα κατάφερε. Νίκησε τον Μαγκή. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Βίντς Χάντερ. Είδα μαρκάριστο τον Μαγκή, ο Νταλό δεν μπόρεσε να του πασάρει. Κατοχή του Άρη για 12 δευτερόλεπτα. Επίσης ένα αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ στο προηγούμενο εντός έδρας παιχνίδι οι φύλαχοι του Άρη είχαν γεμίσει το γήπεδο, στο συγκεκριμένο παιχνίδι δυστυχώς... Δεν ξέρω αν ακούστηκε ολοκληρωμένη η σκέψη του coach. Ο Μποχωρίδης προς το παρόν πάει για το lay από Μαγκίο μου και, ως και πάλι με follow. Δεύτερη προσπάθεια του πάρα πολύ δυνατού Αμερικανού center. Έχουμε ένα πρόβλημα στο μικρόφωνο. Παρασκευά Μουρατίδη, περιμένουμε να διορθωθεί γρήγορα. Προς το παρόν με το δεύτερο follow του Μαγκή, ο Άρης στο 14. Ο Ματσιούλης παίρνει ένα πολύ δύσκολο σουτ και μειώνει, κόβει τη διαφορά στο μισό. Η προσωπικότητα του Λιθουανού είναι γνωστή. Προσπάθησε για την απάντηση γρήγορα ο Μπέλ. Για δεύτερη φορά δοκίμασε σε πολύ γρήγορο χρόνο, αλλά και ο Γκρίφιν μάλλον γευγιαστικά στην επίθεση. Αμαρκάριστος ο Τσαλμπούρης, σοφάριση με δύο συνεχόμενα τρίποντα από τους φόργουρ της. Ματσιούλης και Τσαλμπούρη, η ΑΕΚ ισοφαρίζει, κάνει το 14-10 όλα. Στα μισά του πρώτου μέρους. Νταλό, μαρκάριστος βγήκε ο Μπέλα να τον κάλυψε γρήγορα. Ο Σαντρός, ο Χωρίδης στο τέλος του χρόνου θα προλάβει. Μαγκή δεν μπορεί αυτή τη φορά, μαζεύει ο Χάντερ. Σαντρός, Γκρίφιν, ωραία δημιουργία για τον Τσαλμπούρη εκεί που έχει μεγάλο πλεονέκτημα. Χτυπάει ξανά με τον Έλληνα forward. Ο coach Αγγέλου θα καρέσει σε πρώτη ευκαιρία. Καθώς η ΑΕΚ με δικό της 8-0. Είναι μπροστά, 10-12. Ο Χωρίδης θα πάει στη γραμμή. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης δημιούργησε για τον εαυτό του. Time out. Και εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Στα 4,5 πριν το φινάλε της πρώτης περιόδου με σερί 8-0 η ΑΕΚ μετέτρεψε το μείον 6 σε δικό της συν 2 αιχμή. Ο Γιώργος Τσαλμπούρης με τους 5 τελευταίους πόντους βρήκε σκορ μαζεμένο από το τρίποντο με Ματσιούλης και Τσαλμπούρη, απαντώντας στο καλό ξεκίνημα του Άρη που είχε περάσει με 14 με τον Μαγκή να δίνει λύσεις και μπροστά και πίσω και τον Νταλό να είναι πρώτος σκόρερ με 5 ως τώρα για τους γηπεδούχους. Νομίζω τα δύο τρίποντα του Ματσιούλης και του Τσαλμπούρη αλλάξανε λίγο το ρυθμό του παιχνιδιού, γιατί για πρώτη φορά τώρα με το τελευταίο καλάθι του Τσαλμπούρη πέρασε στο παιχνίδι. Βλέπουμε ότι ο Άρης ξεκίνησε όπως και με το προηγούμενο εντός έδρας Περιστέρη πάρα πολύ ενθουσιώδης, αλλά με διάφορες επιλογές οι οποίες ήταν άσχες, το παιχνίδι έφτασε στο να προηγείται και ένα καλά. Βλέπουμε τον Κάιζερ αντί του Σλαφτσάκη προφανώς για να ματσάρει περισσότερο τον Τσαλμπούρη, καθώς βρήκε 5 πόντους από τον πολύ ψηλό, υπερβολικά ψηλό για forward, τον νεαρό. Το Χωρίδης με μία στις δύο. Πάντως είναι ευχάριστο γεγονός ο Τσαλμπούρης να είναι στη βασική πεντάδα του ΑΕΚ. Είναι ένα νέο παιδί που πολλά υποσχόμενο που μπορεί να βοηθήσει και την ΑΕΚ και την εθνική ομάδα στο μέλλον. Τον είδαμε coach και σε παιχνίδια με πολύ μεγαλύτερη σημασία, όπως για το κύπελο με τον ΠΑΟΚ για παράδειγμα, που ήταν knockout και ο στόχος που η ΑΕΚ ήθελε να υπερασπιστεί. Άσχετα αν ιτήθηκε και ο Τσαλμπούρης και ο Μωραϊτής πήραν πάρα πολύ χρόνο. Και ο Μωραϊτής ένα πάρα πολύ ταλαντούχο παιδί, το οποίο και αυτό θα παίξει. Λάκι Τζόνς και αυτός στο πάρκε. Κάιζερ. Νταλό.
Δεν τα καταφέρει ο Γάλλος, βγήκε η άμυνα από τον Σαντρός που είναι εξαιρετικός αθλητής. Κάνει πολλές δουλειές. Εδώ ο Κουβάνος, πέρσι παίχτης του Μπλατ. Στην Καρουσάφακα κατέκτησε το EuroCup μάλιστα. Δημιούργησε για τον Χάντερ, ο οποίος δεν τελείωσε καλά τη φάση. Μάζεψε ο Νταλό και ανοίγει τον εφημιδιασμό. Βλέπουμε όμως ότι ο coach Αγγέλου ετοιμάζει να αλλάξει playmaker, να βάλει τον Δημήτρη Τοφλιώνη μέσα στο γήπεδο στη θέση του Νταλό. Νταλό, ο οποίος πάντως πήγε στην προσπάθεια και βρήκε στόχο. Και αυτή τη στιγμή είναι πρώτο σκόρε του Άρη, είναι 7 πόντους. Αυτό δεν αναιρεί πάντως την αλλαγή. Ο Φλιώνης θα πάρει τη θέση του Γάλλου, που θα πάει για να είσαι στο παρκέ. 13-12, ο Άρης ξανακέρδισε το οριακό στο πλεονέκτημα. Περνά στον πάγκο και ο Τσαλμπούρης με αρκετά καλή παρουσία. Περνά ο πολύ πιο έμπειρος Σάκοτα. Γκρίφιν με τον Μπέλ να τον πιέζει καλά. Βγήκε ένα θέμα ο Xavier Ατάν Μέις, ο Καναδός που είναι σπουδαίος για τη λειτουργία της ΑΕΚ, αλλά δεν είναι στο 100%. Ματσούλης απέτυχε, μάζεψε ο Μαγκή. Jones θα πάει και αυτός με τη σειρά του στη γραμμή, χτύπησε γρήγορα στην επίθεση. Έχει ανάγκη ο Άρης από σκοράρισμα του Lucky Jones. Βλέπουμε ότι η ΑΕΚ τώρα βάζει στον Γιαννούλη Λαρετζάκη, που να υπενθυμίσουμε ότι το 2014 ήταν παίκτης του Άρη με coach πάλι τον Αγγέλο, ο οποίος αυτός τον είχε φέρει στον Άρη. Ένας παίκτης ο οποίος εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα και δικαίως παίζει και στην εθνική ομάδα. Ένας από τους λίγους πια Έλληνες παίκτες που έχουν το χαρακτηριστικό του εξαιρετικού σουτέρ, έτσι. Με τον Βεργίνη και αυτόν να πατάει παρκέ. Λιόνις έχασε και δίνει την ευκαιρία για εύκολους πόντους στον Χάντερ. Το Αμερικανό σέντερ μετέτρεψε το κλέψιμο. Την προσπάθεια του Γκρίφιν σε άμεσους πόντους για την ομάδα του. Lucky Jones τα βρήκε σκούρα, μπερδεύτηκε. Μπάλα εκτός. Νομίζω ήταν μια πολύ καλή άμυνα της ΑΕΚ, όπου τον έσπρωξε σε ένα σημείο που αναγκάστηκε να κάνει το λάθος. Ραντζάκης μάλιστα ξεκινά ως point guard τη φάση. Χάντερ για τον Σαντρός, χαμηλά με τον Lucky Jones. Ο Βανός παίρνει μια δύσκολη προσπάθεια, μαζεύει ο Κάιζερ. Τον βλέπει το κενό και πάει για το lay-up. Συνελήφθη κοιμόμενη εδώ η άμυνα της ΑΕΚ. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο τώρα μέχρι τώρα του αγώνα, ότι ο Άρης ελέγχει 100% τα αμυντικά του rebound. Και αυτό του δίνει τη δυνατότητα να έχει περισσότερες κατοχές. Ρεντζάκης ελεύθερος. Η ΑΕΚ έχει βρει τρεις φορές τον στόχο πίσω από τα 6.75. Εδώ νομίζω ότι έκανε πολύ μεγάλο λάθος η ομάδα του Άρη στην άμυνα. Δεν μπορεί να αφήσει τον Λαρετζάκη ελεύθερο να σουτάρει. Είναι πολύ εύστοχος. Βεργίνης για την απάντηση, πράγματι. Και αυτός πολύ καλός σουτέρ, ετοιμασμένος χρόνια. 18-17 σε ένα παιχνίδι που αποκτά καλύτερο επιθετικό ρυθμό. Ανέβηκε το σκορ. Καθώς πάμε πια για το τελευταίο λεπτό. Λαρεντζάκης θα προλάβει ο Σαντρός και πετάει την μπάλα για να κερδίσει την κατοχή στα πόδια του Τζόνς. Εδώ ο Κουβανός. 4,7 είναι ο χρόνος επίθεσης της ΑΕΚ. Και βλέπουμε την αλλαγή που έκανε η ΑΕΚ. Μπήκε ο Ρόμπερσον. Ο τρίτος σέντερ της παρέας και ο μοναδικός που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, ο Καβαδάς, είναι εκτός. Οι δύο Αμερικάνοι λοιπόν θα μοιραστούν τον χρόνο. Για τον Ρόμπερσον η πάσα, ο οποίος χαμηλά
δεν μπορεί να επωφεληθεί. Από τα δικά του χέρια η μπάλα έξω. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό με το πλεονέκτημα ξανά από το τρίποντο του Βεργίνη οριακό για τον Άρη. Τον φλιώνει. Προσπαθεί να δημιουργήσει. Φάουλ. Χωρίς όμως δικαίωμα για βολές. Είναι το τέταρτο ομαδικό για την ΑΕΚ. Σλαφτσάκης προπανήλθε. Jones με τον Σαντρός να τον ακολουθεί πάρα πολύ κοντά. Τελειώνει ο χρόνος. Η λήξη του χρόνου, ο Λαφτσάκης μπερδεύτηκε και αργήσει χαρακτηριστικά και ο Lucky Jones. Η ΑΕΚ έψαξε τη γρήγορη επίθεση και το πλήρωσε πάλι από τα χέρια του Ρόμπερσον. Καλή άμυνα του Άρη. Η ΑΕΚ βιάστηκε σε αυτό το σημείο να αναπτύξει τον εφηδιασμό και εκεί αναγκάστηκε να γίνει το λάθος. Ακόμα βλέπουμε τώρα μέχρι στιγμής η ΑΕΚ δεν έχει ψηλά στάνταρ στην απόδοση της με βάση την ποιότητα που έχει και νομίζω με την παρουσία του Άρης όπως δείχνει μέχρι στιγμής το παιχνίδι ότι μπορεί να διεκδικήσει την νίκη. Jones ξανά ζευγάρι με τον Κουβανό, παίρνει το σούτ από τα 6 μέτρα, ούτε τώρα ψηλά ο Ρόμπερσον, τέλος πρώτης περίοδου με το οριακό συνένα προβάδισμα υπέρ του Άρη από το τελευταίο εκείνο τρίποντο του Βεργίνη. 18-17, μικρή διακοπή και επιστροφή για τη δεύτερη περίοδο. Πίσω στον Ιγκάλης Χολ, πρώτη περίοδος, Άρης ΑΕΚ 18-17, η στατιστική απεικόνισή της. Ναι, νομίζω ότι δείχνει την έστω και μικρή διαφορά του υπέρ του Άρη. Ο Άρης είναι πάρα πολύ καλός στα δίποντα. Είναι πιο δυνατό στα rebound και από εκεί και πέρα νομίζω ότι δείχνει μια αμφίροπη συνάντηση. 3 στα 4 τρίποντα, αλλά πολύ χαμηλό ποσοστό στα δίποντα για την ΑΕΚ. Η οποία βρήκε 3 φορές λύση πίσω από 6.75 και ουσιαστικά επέστρεψε μετά από το μικρό προβάδισμα του Άρη στην αρχή. Σε κάθε περίπτωση επιβεβαιώνεται το προγνωστικό για ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ναι, αυτό φαίνεται και από το σκορ και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης πατάει καλύτερα στο γήπεδο γιατί με βάση το σκορ που έχουμε στο πρώτο δεκάλεπτο νομίζω ότι ελέγχει το παιχνίδι. Αν δεν μπορέσει να βελτιώσει τα ποστά της στα δίποντα νομίζω ότι το μάτς θα κυλήσει έτσι μέχρι το τέλος. Μια σημαντική αλλαγή στο παιχνίδι ότι περνά για πρώτη φορά ο Xavier Ratan Mays, ο Καναδός, ο οποίος είναι, έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις αυτό το ξεκίνημά του. Είχε ένα θέμα όμως, δεν ήταν στο 100%. Για να δούμε σε τι βαθμό ετοιμότητας είναι. Είναι και ο πρώτος κόριτσακ με 12,6 ένα παιχνίδι. Πολύ σωστά. Και είναι ακόμη νεαρός στα 24 του. Ένας παίχτης με σημαντικότατη προοπτική. Βεργίνης. Χωρίς φάουλ, μπερδεύτηκε με τον Κάιζερ. Κέρδισε την κατοχή. Η ΑΕΚ προσπαθεί να βγει γρήγορα στον εφηδιασμό. Τελικά ο Άρης επέστρεψε. Να ο Καναδός. Σακωτά με τον Lucky Jones. Και πάλι δημιουργία για τον Ρόμπερσον, ο οποίος με τα πολλά θα σκοράρει. Η μπάλα έπεσε στο καλάθι. Ο Τάιλερ Ρόμπερσον, απόφυτος του Σύρακιους. Ο Ρίδης κερδίζει δικαίωμα για βολές. Εδώ ο Λούκα Μπάνκι. Για χρόνια στη Σιένα. Κυρίως ως βοηθός Πιανιτζιάννη, αλλά και πρώτος προπονητής. Αργότερα στο Μιλάνο. Για λίγο και στην Μπάμπερκ πέρσι. Που αντικατέστησε τον συμπατριώτη του, τον Τρινκέρι. Ο Άρης έχει σπαταλήσει βόλες. Είναι ένα από τα δύνατα του σημεία.
η φετινή χρονιά συμβολές είναι καταστροφική, θα έλεγα. Για στις 2 από τον Λευτέρη Ποχορίδη και η ισοπαλία στους 19. Ενώ τον Ρατάν Μέις πιέζει ο Φλιώνης. Σάντρος θα ξαναβάλει την μπάλα στο παρκέ. Άλλαξε με τον Ρόμπερσον. Σάκοτα για τον Ρόμπερσον. Έχει μείνει με τον Τζόουνς. Κυκλοφόρησε για τον Λαρεντζάκη που ξαναδοκιμάζει απ' έξω, αλλά δεν ευστοχεί. Τζόουνς έχασε μια-δυο προσπάθειες και το σκέφτηκε νωρίτερα. Ο Χωρίδης που δεν το σκέφτηκε αστόχησε. Γρήγορα ο Λαρεντζάκης, κυκλοφορία για να βγει το αμαρκάριστο τρίποντο του Σάκοτα. Ήταν μια καλά οργανωμένη επίθεση. Κατάλληλος παίχτης πήρε το σούτ, αλλά δεν ευστόχησε. Η ΑΕΚ πάντως θα έχει καινούρια επίθεση 14 δευτερολέπτων. Κέρδισε φάουλ στη διεκδίκηση. Το 1,5 περίπου λεπτό, αγωνιστικό λεπτό της δεύτερης περίοδου, ένας πόντος όλος για τον Άρη και ένα καλάθι για την ΑΕΚ. Ο Ρίδης μάζεψε. Αυτό νομίζω ότι είναι το 7ο ή το 8ο λάθος στο σημερινό παιχνίδι του Άρη και πιστεύω ότι με τόσα πολλά λάθη δεν μπορείς να μείνεις συνέχεια μέσα στο παιχνίδι. Σε 12 αγωνιστικά λεπτά, έτσι. Για του λόγου το αληθές. 7ο. Και μάλιστα εύκολο λάθος, φτηνό. Γιατί ήταν να μαρκάρει στο Σοβέλ και η μπάλα πήγε χαμηλά στα πόδια του. Το 19 όλα δεν αλλάζει. Σάκοτα χτυπάει ξανά στο πλεονέκτημά του έναντι του Τζόουνς. Είναι περίπου 10 πόντους ψηλότερος. Ήταν ένα μισμάτς που το κέρδισε η ΑΕΚ. Ποιο συνέπεια θα πάει στη γραμμή. Άλλος ένας Έλληνας διεθνής ΣΑΕΚ με την γνωστή διαδικασία της απουσίας των παιχτών της EuroLeague και του NBA. Ο Άρης, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος των διεθνών. Σάκοτα πάντως, αν και συνήθως εύστοχος, δεν τα κατάφερε. Εντάξει, άτυχος ήταν. Μπάλα μπήκε, μπήκε. Και πάλι προβάδισμα με έναν για την ΑΕΚ. Για πρώτη φορά στο μάτς, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ένα παιδί 17 ετών, για το οποίο ακούγονται τα καλύτερα, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Αυτό μου κάνει εντύπωση, ότι ο Μπάνκι δεν φοβάται να χρησιμοποιήσει νεαρούς παίκτες, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ιδιαίτερα Έλληνες παίκτες που μπορούν να αφήσουν παρακατευθύνει για το μέλλον. Ήταν και μια κεντρική διοικητική επιλογή, έτσι, η αγορά ταλαντούχων νεαρών που φέτος αποκτά και σημασία. Με τον αγωνίζονται, όχι απλά να παρίστανται. Λαρεντζάκης προσπάθησε να δημιουργήσει για τον Ρόμπερσον, καλή άμυνα του Φλιώνη. Κάιζερ είναι εξαιρετικά αλτικός και θα φτάσει ως το lay-up. Πάρα πολύ καλό fast break από πλευράς του Άρη. Ξεκίνησε από την άμυνα του Φλιώνη, άνοιξε ωραία τον εφηδιασμό ο Ποχορίδης και τέλειωσε τη φάση ο Κάιζερ. Να ο Ρογκαβόπουλος. Ρεντζάκης δεν ήταν τόσο πιεστικός ο χρόνος, είχε 4 δευτερόλεπτα περίπου. Βιάστηκε, ήταν πολύ κακή επιλογή. Δεύτερος συνεχόμενο fast break του Άρη. Ο Άρης βρίσκει τις ευκαιρίες, χτυπάει και αποκτά ένα πλεονέκτημα 3 πόντων. 23-20, αναγκάζοντας τον Λούκα Μπάνκι να καλέσει time out, και εμείς θα πάμε σε μικρή διακοπή. Ο Άρης βρήκε 2 συνεχόμενες επιθέσεις σε ανοιχτό γήπεδο, 4 πόντους, και πήρε μια διαφορά που για τα δεδομένα ενός τόσο κλειστού μάτς
δεν είναι άσχημη. 3 πόντων, 23-20. Το time out το παρακολούθησε από πιο κοντά ο Άκης Ιωακίμογλου και μας μεταφέρει. Άκη. Πολλές φωνές από τον Λούκα Μπάνκι, δικαιολογημένα με βάση τις επιλογές των παιχτών τους τελευταίες επιθέσεις. Παίζεται εγωιστικά. Ήταν κάτι από αυτό που τους είπε πριν να εξηγήσει το σύστημα στο οποίο, το οποίο θα παίξει η ομάδα του. Η συνεργασία στην επίθεση ήταν το σημείο στο οποίο στάθηκε. Άλλωστε είδαμε παίχτες να πηγαίνουν να πάρουν επίθεση, να μην το ολοκληρώνουν, να κάνουν πάσεις προς τα έξω, οι οποίες κατέληγαν σε βιασμένα σούτ σε λάθη. Για και εκεί φλέρταρε με το λάθος, τελικά οριακά πέρασε το μισό γήπεδο. Ο Ρατάν Μέις, ο Καβόπουλος με τον Ρόμπερσον, πάλι ο Καναδός. Καλή άμυνα από τον Άρη, η οποία συνεχίστηκε μέχρι τέλους, ο Τζόουνς πέταξε πλάγι. Είναι η τέταρτη επίθεση που ο Άρης αναγκάζει την άμυνα, την επίθεση ΑΕΚ να πάει σε βεβαιασμένη προσπάθεια. Βλέπουμε ότι κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια, παρόλο που έχουμε πιο μικρά σώματα σε σχέση με τα σώματα της ΑΕΚ. Εδώ υπάρχει μια διχογνωμία για τον χρόνο και νομίζω ότι ορθά διαμαρτύρεται τον Μπάνκι, έτρεξε ο χρόνος. Το ταμπλό ήταν 2,5. Έτσι κάπου εκεί έχω την αίσθηση κι εγώ. Πάντως ο Λαρεντζάκης πρόλαβε να κάνει ένα σκοτωμένο σουτ. Κάιζερ μάζεψε. Πάλι ανοιχτό γήπεδο. Κακό τελείωμα από τον Τζόουνς, ο οποίος διορθώνει πάντως. Τζόνς με τον νεαρό το Ρογκαβόπουλο, ο Κάιζερ παίρνει το σουτ από την κορυφή. Πολύ δύσκολο αλλά εύστοχο σουτ. Έχει δώσει πράγματα ο Κάιζερ, ερχόμενος από τον πάγκο. Ναι, νομίζω και στην άμυνα και στα rebound έχει δώσει βοήθειες. Αυτό που έλεγε ο coach, η ένταση στην άμυνα του Άρη αποτυπώθηκε και στην προσπάθεια του Μπέλ. Ο Άρης πήγε στο συν 5 με τους 6 αναπάντητους πόντους του και τώρα η ΑΕΚ έχει καινούργια κατοχή 14 δευτερολέπτων. Επιστροφή Ματσιούλης, ο νεαρός ο Ρογκαβόπουλος έχει πράγματα να μάθει ασφαλώς. Νομίζω και χάλασε και το ποστό των 3 πόντων η ΑΕΚ, είχε 3 στα 4 στο πρώτο δεκάλεπτο, νομίζω τώρα έχει πάει σε πιο χαμηλά ποσοστά. 3 στα 8, στα 9 μετά το τελευταίο. Του Λαρετζάκη πρέπει να έχει 1 στα 4. Ματσιούλης για τον Ρόμπερσον. Καλή κυκλοφορία ξανά. Ρατάν Μέις. Ούτε τώρα. Από το 3 στα 4. Έκτο συνεχόμενο. Άστοχο. Φάουλ τώρα στη διεκδίκηση. Υπερβάλλον ζήλος από τον Γκάρι Μπέλ, ο οποίος έπεσε στον Ματσιούλης. Ήταν το τέταρτο ομαδικό του Άρη στην περίοδο. Από το επόμενο η ΑΕΚ θα έχει βολές. Ο Σάκοτα είναι τακτικό ζευγάρι με τον Lucky Jones. Αυτή είναι η κλασική του κίνηση εκεί χαμηλά. 5-22. Βλέπουμε ότι επανήλθει τον Ταλό στη θέση του point guard. Jones για το πρώτο του τρίποντο. Δεν τα κατάφερε. Είναι άστοχος ο Lucky Jones. Ο πρώτος σκόρερ του Άρη, ακόμα δεν νομίζω ότι έχει σκοράρει. 0 πόντους ως τώρα. Και με όχι λίγα σουτ. Σάκοτα για να μειώσει τους δύο πράγματι. Να ισοφαρίσει. Με 5 προσωπικούς πόντους από τον Ντούσαν Σάκοτα. 4 στα 11 πια η ΑΕΚ. Ενώ ο Μαγκή σκοράρει το τρίτο του σημερινό follow. Μάλιστα αυτό είναι follow κάρφωμα. Βλέπουμε ότι από τη μια ο Άρης κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια σε άμυνα για να μπορέσει να πάρει τις κατοχές και να μπορεί να βρει να σκοράρει. Η ΑΕΚ με την ποιότητα των παιχτών τους σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πιάνει κατευθείαν το σκορ. Το ίδιο συνέβη και σε αυτή τη φάση, ο Λαρεντζάκης χτύπησε αμέσως για το 27 όλα. Η άμυνα με φάουλ από τον Ρατάν Μέις. Εδώ ο Καναδός. Βλέπουμε επανέρχεται και ο Γκρίφιν που είχε μείνει αρκετή ώρα από το παιχνίδι έξω. Το πρώτο δείγμα του Ρατάν Μέις φαίνεται να έχει επηρεαστεί από τον τραυματισμό του, αλλά
είναι παίχτης ποιότητας και πότε δεν ξέρει κανείς. Γκρίφιν, ο Χωρίδης επίσης. Οι κινήσεις από τον Πάγκο θυμίζουν σκακέρα. Με τους δύο προπονητές να ρίχνουν τα περισσότερα από τα χαρτιά τους. Μια πάσα με ρίσκο, τελικά ο Άρης διατηρεί την κατοχή, απλώς σπατάλησε 3 δευτερόλεπτα. Time out. Το κάλεσε ο Βαγγέλης Αγγέλου και εμείς θα πάμε σε μικρή διακοπή. Καρκίνος. Κάθε φορά που ακούς αυτή τη λέξη, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι χτύπα ξύλο. Γιατί ως γνωστόν, οι αντικαρκινικές ιδιότητες του χτυπήματος ξύλου είναι ευρέως αναγνωρισμένες. Σκέψου όμως, τι θα γινόταν αν κάθε φορά που χτυπούσες ξύλο, ένας καρκινοπαθής αποκτούσε πρόσβαση σε φάρμακα, εξετάσεις και γιατρούς. Τι θα γινόταν αν με κάθε χτύπημα του ξύλου μπορούσες να χτυπήσεις και τη γραφειοκρατία, την ανισότητα, την έλλειψη ενημέρωσης. Αν χτυπώντας ξύλο μπορούσες να βοηθήσεις έστω και έναν άνθρωπο, έναν φίλο ή χτύπα ξύλο εσένα, είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έκανε άλλη δουλειά. Γι' αυτό μην κάθεσαι. Χτύπα σήμερα την πόρτα μας και βοήθησέ μας να σε βοηθήσουμε. Γιατί ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί και το αποδεικνύουμε καθημερινά. Άγγιγμα ζωής. Άλλη μια ισοπαλία στο μάτς, στους 27 πόντους, 4 και 15 ο coach Αγγέλου κάλεσε time out, προφανώς θέλοντας να οργανώσει την επίθεση. Ο Άκης Ιωακίμογλου παρακολούθησε το time-out και μας μεταφέρει. Το αφιέρωσε το time-out αποκλειστικά και μόνο στην επαναφορά της μπάλας. Είδαμε ότι δυσκολεύτηκε ο Άρης νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά διατήρησε στην κατοχή του, οπότε οι οδηγίες ήταν αποκλειστικά σε αυτό πώς θα γίνει η επαναφορά και η επίθεση στη συνέχεια. 11 δευτερόλεπτα, αρκετά. Δηλαδή... Παλαστόν Μαγκή... Ο Ρίδης, ο Μπέλ, κυκλοφόρησε για τον Κάιζερ, ο Ρίδης λίγο πριν την εχνοή του χρόνου θα βρει στόχο, ένα σπουδαίο τρίποντο. Το τρίτο του Άρη στο μάτς. Και το πρώτο του Μποχωρίδη. Σάκοτα δεν έχει θέμα να σουτάρει και από τα 8. Ο Λαρετζάκης αντίθετα έμεινε ξανά μαρκάριστος, δεν το πλήρωσε ο Άρης. Ναι, εδώ ήταν κακή συνεργασία στην άμυνα του Άρη. Μαγκή και Κάιζερ, δίδυμο με οικειότητα από πέρσι ακόμη, συνεργάστηκαν για το rebound και ο Άρης με το δικό του συν 3 μπορεί ξανά να βρεθεί στο συν 5. Μπερδεύτηκε ο Νταλό. Άλλο ένα λάθος. Ματσιούλης έσκυψε, κέρδισε το maximum. Η εμπειρία του Λιθουανού και η αδιαμφισβήτητη ποιότητα, έτσι. Πρωταθλητής Ευρώπης με τη Ρεάλ, Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος παίκτης με τεράστια εμπειρία. Μετάλλια με την εθνική ομάδα της χώρας του. Άλλη μια ισοπαλία στο παιχνίδι. Σαφέστατη ένδειξη του πόσο, ανταγωνιστικό είναι το μάτς. Σάκοτα γκρίνιαξε εκεί πέρα. Τα λέει με τον συμπαίκτη του στην εθνική, τον Λεύθερη Μποχωρίδη. Εξηγήσεις. Κυρία Τσαρούχα για την τελευταία φάση. Εντάξει, νομίζω ότι και μέχρι τώρα η διαιτησία δεν παίζει κανένα ρόλο στο παιχνίδι. Είναι καθαρά πρωταγωνιστές οι παίκτες. Νταλό, ο οποίος έδωσε 7 πόντους στο ξεκίνημα. Ο Γάλλος βλέπει και πάλι ένα κενό, πάει προς το καλάθι, αλλά άλλο δεν πέρασε η πάσα του. Δυστυχώς, ο Άρης κάνει πολύ εύκολα λάθη και χάνει συνέχεια την μπάλα. Και λογικό είναι να σε τιμωρήσει. Πάρα πολύ καλός του Γκρίφιν. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει στο παρκέ 4 καλούς σουτέρ τριών πόντων και ένας από αυτούς, ο Γκρίφιν, ευστόχησε και αυτός πίσω από τη γραμμή. 30-33 προβάδισμα της ΑΕΚ. Το προηγούμενο τρίποντο ήταν έμεσο από τον Ματσιούλης. Αυτό το πέμπτο των φιλοξενουμένων στο μάτς τους βάζει στο συν 3.
Σοφής Αντρός. Ψηλώνει το σχήμα. Μάλλον προστάτεψε τον Γκρίφιν μέχρι τέλος του ημιχρόνου για να μην οδηγηθεί σε ακόμα ένα φάουλ. Έχει δύο, γιατί έχουμε μπροστά άλλο ένα ημίχρονο. Από το επόμενο και ο Άρης θα πάει στη γραμμή. Καλό για τον Jones. Γάλλος ξανά για τρεις. Ο Άρης δεν έχει βρει μακρινό σούτ από τους κατά κανόνα καλούς τους σούτερ, τον Jones και τον Bell. Και αυτό είναι ένα θέμα. Σαντρός, Ματσιούλης, πάλι ο Κουβανός. Λαρεντζάκης, πολύ δύσκολη προσπάθεια. Χωρίδης αμαρκάριστος για την ισοπαλία. Πράγματι. Αυτό ήταν πάρα πολύ καλό σουτ και δεν έχει να κάνει με την έκβασή του, γιατί είχε πολύ καλή ισορροπία στο επιθετικό rebound. Μένοντας πίσω ο Λαρετζάκης που εκμεταλλεύτηκε τον παίχτη παραπάνω, καθώς ο Λαρετζάκης κόλλησε. Τώρα θα πάει στη γραμμή. Θα μετρήσει και το καλάθι, ναι. Το υποδεικνύει ο κύριος Καρακατσούνης χαρακτηριστικά, που είναι απέναντι. 33-35 λοιπόν από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και η συμπληρωματική βολή. Εδώ ο διεθνής γκάρντ. Λαρεντζάκης πάει στους 8 και πιάνει τον Μποχορίδη, που είναι αντίστοιχα ο πρώτος σκόρερ του Άρη. Με το πόδι ο Σαντρός. '90 δευτερόλεπτα μένουν για το φινάλε του πρώτου μέρους σε ένα μάτς όπου περισσότερος χρόνος έχει κυλήσει στην ισοπαλία. Η ΑΕΚ έχει τώρα το προβάδισμα μέτρης. 33-36, Μποχορίδης, αιχμή του Άρη στις τελευταίες επιθέσεις. Γιώνης με ρίσκο για ένα ακόμη λάθος. Χάντερ στο ανοιχτό γήπεδο. Με τον παλιό του συμπαίκτη στο Παναθηναϊκό, το Λευτέρη Μποχορίδη, κέρδισε δικαίωμα για δύο βολές. Εδώ, Βινς Χάντερ. Δεν ξέρω αν ο Άρης έχει φτάσει στο διψήφιο αριθμό λαθών, αλλά νομίζω ότι τα λάθη που κάνει κοστίζουν, γιατί δίνει το δικαίωμα στην ΑΕΚ να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο. Κάποια μάλιστα σε άμεσο μετατράπηκαν άμεσα σε καλάθια. Εδώ έμεσα 10ο λάθος, όπως είπε ο coach, ήταν αυτό το λάθος που έφερε τον Άρη σε διψήφιο αριθμό πριν καλά καλά να εκπνεύσει το πρώτο μέρος. Πολύ ψηλός αριθμός. Η πρώτη βολή στον στόχο. Τώρα το σκέφτονται οι διαιτητές. Είναι κατοχή για τον Άρη. Ποιος έχει την μπάλα, ο Άρης. Είναι η σειρά του. Συν 4 πάντως για την ΑΕΚ από τη μια βολή του Βιντς Χάντερ. Σιγά σιγά πηγαίνουμε για το τελευταίο λεπτό σε ένα πολύ ενδιαφέρον, πολύ ανταγωνιστικό πρώτο ημίχρονο. Jones από αυτόν περιμένει ο coach Αγγέλου να ανέβει επίδεσης στην απόδοση. Κατάλαβε ο Jones ότι τελειώνει ο χρόνος. Παίρνει μια προσπάθεια, ούτε τώρα θα βάλει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ. Στο 0 ο Lucky Jones. Δεν αναφέραμε ότι είναι στο παρκέ και ο Δημήτρης Μωραήτης, ο οποίος πάει ως το lay-up 33-39. Ένας ακόμη από τους μικρούς. 19 χρονός Δημήτρης Μωραήτης. 33-39
συν 6 για την ΑΕΚ, η οποία κάνει πολύ καλό φίνις σε αυτή τη δεύτερη περίοδο. Ξανά κόλλησε η επίθεση του Άρη. Ο Μποχωρίδης παίρνει την προσπάθεια ψηλά, ο πολυχρηστικός Σάντρος που κάνει πάρα πολλές δουλειές στο γήπεδο. Έχει κολλήσει το χρονόμετρο νομίζω εδώ, κάτι είχε γίνει, μάλλον δεν το αντιλήφθηκαν και πολλοί. Σε κάθε περίπτωση, τέλος ημιχρόνου, 33-39, η δεύτερη περίοδος με το 15-22 είναι που φέρνει την ΑΕΚ με ένα σημαντικό πλεονέκτημα στο 20 λεπτό. Νομίζω ότι αυτό ήταν και μια απόρρια από τα λάθη που έκανε στην επίθεση ο Άρης, αλλά και από την ποιότητα που έχει από το μεγάλο βάθος του ρόστερ που έχει η ομάδα της ΑΕΚ. Αυτή τη στιγμή, με βάση την εικόνα του δευτέρου δεκαλέπτου, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Όπως ένας εντυπωσιακός αριθμός είναι και τα 8 κλεψίματα. Ναι, νομίζω ότι τα κλεψίματα ότι έχουν προέλθει περισσότερο από το ένα γεννάει το άλλο. Περισσότερο από τα λάθη των παικτών παρά από την αμυντική προσπάθεια των παικτών της ΑΕΚ. Εικόνα πρώτου μέρους λοιπόν, παρότι το παιχνίδι για μεγάλο διάστημα κύλησε ανταγωνιστικά, η ΑΕΚ πήρε μια διαφορά σημαντική στο φινάλε. Μικρή διακοπή, περίπου 10-11 λεπτά. Θα είμαστε ξανά μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Πίσω στον Νικ Γκάλις Χολ. Σκόρ ημιχρόνου ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ, 33-39. Απόρρια κυρίως του εξαιρετικού φίνις των φιλοξενουμένων το τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Ένα μάτς ανταγωνιστικό το μετέτρεψαν σε πλεονέκτημα συν 6. Η στατιστική απεικόνιση, ο coach Μπουρατίδης από όσα είδαμε ξεχώρισε ασφαλώς τα 10 λάθη του Άρη, στην πλειοψηφία τους εύκολα λάθη που γέννησαν και πόντους. 12 πόντια από τα κλεψίματα που δημιουργήθηκαν από τα λάθη του Άρη, 12 πόντους σκόραρε η ΑΕΚ. Βλέπουμε ότι παρόλο τις στατιστικές, εκτός με εξαίρεση στις βολές και στα τίποτα και στα τρίποτα, έχει καλύτερα ποσοστά ο Άρης, αλλά στην κατηγορία των λαθών και μοιραία των κλεψιμάτων από πλευράς ΑΕΚ, η ΑΕΚ δημιούργησε αυτή τη μικρή διαφορά των 6 πόντων. Νομίζω ότι ο Άρης θα πρέπει να βελτιωθεί πάρα πολύ ακόμα στην άμυνά του για να μπορέσει να κρατήσει σε πιο χαμηλά επίπεδα την ποιότητα και την πληρότητα των παικτών της ΑΕΚ. Από εκεί πέρα θα πρέπει να μπουν στο παιχνίδι κάποιοι παίκτες όπως ο Λάκη Τζόνς και με έλλειψη του Χάρης θα πρέπει να βρεθεί σκορ και από άλλους παίκτες για να μπορέσει να διεκδικήσει το παιχνίδι. Διαφορετικά η ΑΕΚ νομίζω αν συνεχιστεί το παιχνίδι έχει τις περισσότερες πιθανότητες να φύγει νικήτρια από αυτό το παιχνίδι. Η ΑΕΚ έχει τις δικές της τρεις σημαντικές απουσίες, Ξανθόπουλο, Γιαννόπουλο και Καβαδά, αλλά έχει και πολύ μεγαλύτερο βάθος λύσεων, έτσι. Με τον Τζαλμπούρη για παράδειγμα να έρχεται σήμερα σε κεντρικό ρόλο και να δίνει πράγματα. Και επίσης πολύ σημαντικό σημείο, εγώ θα το επαναλάβω, είναι η παρουσία των νεαρών παικτών της ΑΕΚ, τόσο του Τσαλμπούρη όσο του Ρογκαβόπουλου όσο ακόμα και του Μωραϊτανέ, παρόλο που έπαιξε για περίπου 1,5 λεπτό. Μωραϊτης ερχόμενος, όπως είπε και ο coach, για ένα και κάτι, πρόλαβε να σκοράρει 2 πόντους, ο Τσαλμπούρης άλλους 5 στο ξεκίνημα. Ο Ρογκαβόπουλος πήρε και αυτό το βάπτισμα, παιδί γεννημένο το 2001, θυμίζω. Γενικώς μια σύνθεση, ένα ρόστερ με μέλλον στην επιλογή, στρατηγική επιλογή μάλλον της ΑΕΚ να επενδύσει και να αξιοποιήσει φέτος με ενεργό ρόλο αυτά τα παιδιά περιμένοντας πράγματα στο μέλλον. Η ΑΕΚ έχει ένα χαρακτηριστικό, έχει 6 παίχτες με 5 ως 8 πόντους, ενδεικτικό του πλουραλισμός τώρα. Έχει πάρει λύση εν ολίγης από τους περισσότερους. Το σκορ για τον Άρη κουβάλησαν κυρίως ο Μποχωρίδης και ο Νταλό, 8 και 7 αντίστοιχα. Δεν πήρε πράγματα από τον Λάκη Τζόνς ο ΠΑΟΚ που είναι στο 0. Ο ΠΑΟΚ ο Άρης, δύναμη της συνήθειας από τα πέρσι. Περιμένει σίγουρα coach Αγγέλου από αυτόν ένα καλύτερο δεύτερο ημίχρονο εδώ. Αγγέλου που θύτευσε και στην ΑΕΚ προ 11 σεζόν. Επέστρεψε πέρσι στα μισά της περίοδου για τον Άρη.
Εδώ ο πάγκος του Λούκα Μπάνκι, του Ιταλού, που διαδέχτηκε τον πατέρα Σάκοτα με την ιστορικής σημασίας περσινή περίοδο, την κατάκτηση και του κυπέλου Ελλάδος, με νίκες μάλιστα πρώτα επί του Παναθηναϊκού και έπειτα επί του Ολυμπιακού στον τελικό, και κατόπιν του Champions League, του ευρωπαϊκού τίτλου. Βλέπουμε ότι ο Μπάνκι συνεχίζει να εμπιστεύεται το Μωράιτη στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στην πεντάδα της ΑΕΚ. Νεαρός, παίξε στα τελευταία δευτερόλεπτα πρώτου μέρους και συνεχίζει. Είδαμε και τον Dragan Σάκοτα, αθλητή του 2002 στο τελευταίο μεγάλο κατόρθωμα της ΑΕΚ, με παρουσία βέβαια και στον Άρη. Συνέξι λοιπόν, παρότι το μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου κύλησε σε πολύ μεγαλύτερη ισορροπία, βαρεθήκαμε να μετράμε ισοπαλίες, η ΑΕΚ μπαίνει με πλεονέκτημα σε αυτή την τρίτη περίοδο. Ματσούκιλης, ωραία δημιουργία, εξαιρετικό τελείωμα από τον Vince Hunter, ο οποίος, για όσους θυμούνται τον παίχτη του Παναθηναϊκού προ τριετίας, είναι πολύ πολύ αλλαγμένος, έχει οριμάσει, ήταν και άγουρος τότε, νεαρός. Φάουλ επιθετικό, το δείχνει η κυρία Τσαρούχα. Με την ΑΕΚ να έχει την ευκαιρία να κάνει για πρώτη φορά σήμερα διψήφια διαφορά. Το μάτς ήταν γενικότερα κλειστό. Ματσιούλης νωρίτερα τάισε τον Χάντερ για το εντυπωσιακό κάρφωμα. Γκρίφιν τώρα. Πάλι στον Λιθουανό. Χάντερ το σούτ από τα 5 μέτρα. Δεν τα κατάφερε, αλλά από το πείσμα του Ματσιούλης το επιθετικό το μαζεύει ο Σαντρός και έχει καινούργια επίθεση. Γκρίφιν για το συν 11. Η ΑΕΚ πατάει γκάζι. Φινάλε δεύτερης, ξεκίνημα τρίτης περίοδου. 11 αναπάντητη πόντι. Και νέο λάθος. Το υπαριθμόν 12. Έκανε και ένα έτσι για ποικιλία η ΑΕΚ με τον Γκρίφιν. Βλέπουμε τώρα η ΑΕΚ ανέβασε την άμυνα της, παίζει πάρα πολύ. Λαρετζάκης πίεσε τον Νταλό Τζόνς για τους πρώτους του πόντους. Έρχεται για το εντυπωσιακό follow κάρφωμα ο Κάιζερ, που είναι εξαιρετικός αθλητικά. Στους 9 το πλεονέκτημα των φιλοξενουμένων, οι οποίοι με τον Γκρίφιν πάει για την προσωπική φάση την οποία έχει, το ξέρουμε καλά. Εξαιρετική προσπάθεια. Γκρίφιν πέρσι τον κολοσσό, στο μικρό έστω δείγμα, είχε δείξει χαρισματικό σκόρερ πρώτα απ' όλα. Αλλά μπορεί να το κάνει και σε υψηλότερο επίπεδο, το έδειξε. Άλλη προσπάθεια, ωραία από τον Μπέλ τώρα. Προσπάθεια. Έτσι. Πάντως γενικά βλέπουμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι. Και είναι φάουλ χαμηλά. Η υπόδειξη κέρδισε ο Μωραΐτης. Τον κύριο Θεωνά. Η ΑΕΚ με το συν 9. Πατώντας στο πλεονέκτημά της στο φινάλε του πρώτου μέρους. Σε αυτά τα 2,5 λεπτά βγαίνει αποφασισμένη να το εδραιώσει. Επέστρεψε ο Σλαφτσάκης και ο Φλιώνης. Φλιώνης που πιέζει τον Γκρίφιν, τον σκόρερ των τελευταίων πόντων. Ο Ραΐτης, επιθετικό φάουλ από το Χάντερ. Άρης στο μείον 9. Βρέθηκε να κυνηγάει και με 11. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημά του είναι ότι παίχτες κομβικοί δεν έχει και πάρα πολλές λύσεις επιθετικά ο Άρης. Όπως πρώτη στα ο Τζόνς και δευτερευόντως ο Μπέλ δεν είναι τόσο ενεργή επιθετικά. Ο Μπέλ νωρίτερα έχει μια ωραία προσπάθεια, αλλά στο μακρινό σου δεν τα έχει καταφέρει. Κάιζερ παίρνει το σούτ από τα 5 μέτρα, ψηλά ο Τζόνς για τους πρώτους του πόντους.
εδώ ο Lucky Jones. Ίσως τον Μωραΐτη. Γκρίφιν. Ατσιούλης με τον Σλαφτσάκη. Αυτό το έχει κάνει σε πολύ πολύ δυσκολότερους αντιπάλους. Ο Λιθουανός. Είναι δύσκολο να μαρκάρεις το ένας εναντίον ενός και η εμπειρία του και η ποιότητα του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Στους 8 και με οικονομία προσπαθειών. Κλέψιμο και ανοιχτό γήπεδο για το συν 11 ξανά από τον Vince Hunter. Αυτό δεν ξέρει κανείς πώς να το αναφέρει. Σαν λάθος, σαν κλέψιμο και τα δυο μαζί συμβαίνει πάντως. Αλλά το πιο σημαντικό, κόουτς, νομίζω ότι κάθε λάθος είναι μετάφραση σε σκορ. Δεν είναι απλά ένα λάθος που δίνει κατοχή. Ακριβώς. Ανάσα από το τρίποντο του Jones που μοιάζει να ζεσταίνεται. Απαντά εν μέρη στο 4-0 τη ΑΕΚ ο Άρης. 42-50. Κάντερ. Κακό τελείωμα. Μάζεψε ο Σλαφτσάκης. Jones. Ίσως να αισθάνθηκε ζεστός, αλλά το ξανασκέφτηκε. Παίρνει το τρίποντο εν τέλει. Κακή επιλογή, αλλά ασταθώς ο Χάντερ εκεί. Καινούργια επίθεση για τον Άρη. Γιόνις βρήκε κάτω το καλάθι τον Μπέλ. Δεν αποφελήθηκε σε πρώτο χρόνο, για να τον δούμε με τον Μωραΐτη ούτε τώρα. Φάουλ εν τέλει από τον Νεαρογκάρντ. Καινούργια 14 για τον Άρη. Βλέπουμε δύο αλλαγές. Ο Άρης έβαλε τον Βεργέν στη θέση του Μπέλ και μπήκε ο Ρόμπερς στη θέση του Καντήρα από την πλευρά της ΑΕΚ. Άλλο ένα φάουλ. Στα σκριν. Σωστό. Τρίτο ομαδικό της ΑΕΚ. Δεν αλλάζουν και πολλά. Άρης με Φιόνι, Βεργίνη, το έχει ξαναδοκιμάσει αυτό το δίδυμο σήμερα στα γκάρτ, Σλαφτσάκη, Κάιζερ και Τζόνς. Η ΑΕΚ με Γκρίφιν, Ρόμπερσον, Ματσιούλης, Μωραΐτη και Σαντρός. Λάκι Τζόνς μέχρι το lay-up κερδίζει δικαίωμα για βολές. Είναι σημαντικό, καλό νέο θα έλεγα για τον Αγγέλου, ότι ο Τζόνς μπαίνει στην εξίσωση. Ναι, νομίζω ότι από τη στιγμή που μπήκε στο πρώτο ημίχρονο ήταν απόν από το παιχνίδι και γενικότερα από το σκοράρισμα της ομάδας. Όταν είναι ένας παίκτης που δίνει τους περισσότερους πόντους στην ομάδα σου, δεν μπορεί να είναι εκτός παιχνιδιού. Την πρώτη βολή πάντως της Φατάλης, ο Λάκι Τζόνς. 42-50 δεν αλλάζει στα μισά της τρίτης περίοδου. Αρκετά άστοχος, όπως αποδεικνύει και η στατιστική, περιπετειωδός, μπάλα θα πέσει στο καλάθι. Ξανά στους 7 η διαφορά, επιστροφή, Σάκο Ταντιματσιούλας. Βλέπουμε η ΑΕΚ ότι επειδή έχει μεγάλο ρόστερ, έχει τη δυνατότητα να αλλάζει ανά πάση στιγμή και να δίνει αναπνοές σε οποιονδήποτε παίκτη μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Και αυτό, κότσο, εν τη απουσία τριών βασικότατων στελεχών για το βάθος της ομάδας, έτσι, των τριών διεθνών. Ξανθόπουλου, ναι, Γιαννόπουλου και Καβαδά. Είναι και έμπειροι κιόλας. Ψηλά ο Ρόμπερσον και δικαίωμα για βολές. Αυτός είναι ο Τάιλερ Ρόμπερσον. Πάμε για το time out. Σε πολύ λίγο ξανά μαζί. Κάτι λιγότερο από 5 λεπτά απομένουν για την τρίτη περίοδο, 43-50 με τους σκόρερ των δύο ομάδων. Ποχωρίδης και Γκρίφιν ηγούνται, αλλά το βάθος της
σκοράρισμα για την ΑΕΚ είναι καλύτερο. Εξού και η διαφορά. Πάμε στον Ακιο Ακιμόγλου που ήταν κοντά στους πάγκους στο time out. Στον πάγκο του Άρη που υπολείπεται και στο σκορ. Δεν γυρίζουμε την μπάλα, είπε ο Βαγγέλης Αγγέλου στους παίχτες του. Του ζήτησε να γυρίζουν περισσότερο την μπάλα στην επίθεση και οδηγίες στον Λάκη Τζόνς να διαβάζει καλύτερα την φάση, να βλέπει τα screen που του δίνονται και να παίρνει τα screen αυτά τα οποία του δίνουν οι συμπαίκτες του. Ρόμπερσον στις δύο βολές για το 43-51. Ο 24χρονος Αμερικανός σέντερ που θα πάει στους 4 τώρα και η διαφορά στους 9. Βεργίνης με τον Μωραϊδ. Κάιζερ με τον χρόνο να πιέζει πια. Ακολουθεί ο Ρόμπερσον μέχρι τα 7 μέτρα. Ο Φλιώνης είναι αναγκασμένος να πάρει το σουτ. Κακή επίθεση για τον Άρη που δεν μπορεί να απαντήσει. Η ΑΕΚ μπορεί και πάλι να γίνει με διψήφιο πλεονέκτημα. Θα μιλάω Σάκο, τα φάουλ του Φλιώνη περίπου αναγκαστικό. Ήταν το τελευταίο που είχε να δώσει ο Άρης. Έξινο φάουλ γιατί ήταν πολύ μεγάλο το μισμάτσι. Στροφή Μποχωρίδη καθώς ο Άρης έχει θέμα στο σκοράρισμα. Αντρός Γκρίφιν πάει στη γραμμή από την άμυνα του Μποχωρίδη, αντικανονική. Ήταν το πέμπτο ομαδικό. Γκρίφιν έχει ανεβάσει την απόδοση. Βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει 4 λεπτά πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου και βλέπουμε ότι η ΑΕΚ έχει βάλει το θυμό της στο παιχνίδι και αν δεν μπορέσει ο Άρης να αντιδράσει, νομίζω ότι το αποτέλεσμα μπορεί να αυξηθεί σε σχέση με το, με αυτό που έχουμε τώρα. Ο coach λέει εν ολίγη ότι είναι ένα κρίσιμο διάστημα αυτό που διανύουμε. Αν ο Άρης δεν απαντήσει γρήγορα, η ποιότητα της ΑΕΚ μπορεί να μεγαλώσει τη διαφορά. Κάτι που συμβαίνει εν μέρη ήδη. 43-53 και τώρα συν 11 για μια ακόμη φορά. Για πρώτη φορά στο παρκέ ο Βασίλης Χριστίδης. Τον Μωραϊτη να πιέζει ξανά τον Βεργίνη. Φάουλ μακριά από την μπάλα και βολές. Αχρίαστο ρίσκο που θα δώσει στον Άρη. Και τρίτο φάουλ του Γκρίφιν. Και αυτό άσχημο νέο για τον Μπάνκι που τον αντικαθιστά γρήγορα γρήγορα με τον Λαρεντζάκη. Λευτέρης Μποχωρίδης θα πάει στη γραμμή. Ο Άρης που όπως είδαμε και νωρίτερα έχει σήμερα 50% στις βολές στα συνηθισμένα χαμηλά του στάνταρ και θα πετάξει άλλη μία. Τέσσερις στις 10 ο Άρης σήμερα. Ραΐτης και αυτός με αρκετά σημαντικό χρόνο στο παρκέ, έτσι. Σάκοτα μπερδεύτηκε. Πρόλαβε. Θα πετάξει ο Μωραΐτης. Εδώ όμως και εκπνεύσει. Βιάστηκε πάρα πολύ. Για να βάλει την μπάλα στο παρκέ που δεν είναι και το καλύτερό του. 3,5 λεπτά. Λάθος στο λάθος όμως για τον Άρη. Αβίαστο. Ναι, αλλά πάρα πολύ καλή άμυνα του Μωραϊτη. Σάντρος, Ρόμπερσον, Λαρεντζάκης για άλλο ένα λάθος. Μαζεύει ο Κάιζερ όμως που ανταποδίδει το δώρο. Λάθη επιλαθών αυτή τη στιγμή. Κακό μπάσκετ με διαδοχικά λάθη στις τελευταίες επιθέσεις.
Μπάλα βρήκε σε πόδι παίχτη της ΑΕΚ, όπως δείχνει η κυρία Τσαρούχα. Θα το ξαναδούμε το replay. Το πρώτο λάθος από τον Λαρεντζάκη. Ο Κάιζερ μαζεύει αλλά δεν συνεχίζει. Και η παράβαση είναι εδώ στον Ρόμπερσον εν τέλει για την επαφή του. Τη σκόπιμη με το πόδι. Το σκορ δεν έχει ξεκολλήσει από το 43-54. Αφού η μια ομάδα παραχωρεί την κατοχή στην άλλη. Χριστίδη δημιούργησε για τον Μποχωρίδη που πήγε να μπάσκε αξιοποιήσει το maximum. Θα πάει στη γραμμή. Επικίνδυνη αλλά εξαιρετική πάση. Από τον Βασίλη Χριστίδη. Για να δούμε αν ο Λευτέρης Μποχωρίδης θα τα καταφέρει καλύτερα από την προηγούμενη επίσκεψή του. Είχε 2 στις 6 πριν από αυτή. Επιτέλους πόντι από τη γραμμή για τον Άρη. 45-54, περίπου 3 λεπτά για το φινάλε της περίοδου. Με την ΑΕΚ να διατηρεί από το φινάλε της προηγούμενης διαφορές, όχι αμελητές, σημαντικές, αλλά όχι και από εκείνες που τις επιτρέπουν να αισθάνεται άνετη για το υπόλοιπο του μάτς. Σαντρός παίρνει το σούτ από τα 4 μέτρα, ψηλά ο Ρόμπερσον για να κερδίσει την κατοχή. Ανανέωσε σε κάθε περίπτωση την επίθεση της ΑΕΚ, αν και δεν τα κατάφερε ο ίδιος να σκοράρει. Τσάκωτα από τα 7,5 μέτρα. Μεγάλο σούτ. Συν 12. Σε σημασμένος, εξαιρετικό σούτερ. Χωρίς πολλή σκέψη, μια μικρή απάντηση από τον Λευτέρη Μποχωρίδη και η διαφορά στους 10. Ωραία δημιουργία από τον Λαρεντζάκη. Την εύκολη δουλειά την είχε ο Ρόμπερσον. Από την ασίστ του διεθνούς γκάρντ. Η 12η της ΑΕΚ στο μάτς. Λαρεντζάκη στο όριο του φάουλ. Πιέζει τον Μποχωρίδη. Ο οποίος άφησε στον Χριστίδη. Παίρνει το τρίποντο Βασίλη Χριστίδης. Και το βάζει κιόλας. Τώρα δεν βλέπουμε καλό παιχνίδι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γίνονται πολύ βεβαιασμένες επιλογές και χωρίς σκέψη ιδιαίτερη. Δεν έχουν καθαρό μυαλό. Τσάκωτα πήγε να τελειώσει μόνος ψηλά για να κερδίσει ο Λάκη Τζόνς. Άφησε στον Μποχωρίδη που έχοντας και το πλεονέκτημα τον φάουλ της ΑΕΚ πάει για το lay-up. Ένα μικρό ξέσπασμα του Άρη, 5-0, για να μαζέψει τη διαφορά στους 7, αναγκάζει τον Λούκα Μπάνκι να καλέσει time out και εμείς θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Πίσω στον Νικ Γκάλις Χολ και ευθύς αμέσως στον Άκιο Ακίμογλου που παρακολούθησε το time out του Μπάνκι, ο οποίος μάλλον δεν ήταν χαλαρός με τους παίχτες του. Λοιπόν, αυτό το οποίο είπε στους παίκτες του, τους έβαλε τις φωνές, τους είπε ότι παίζουμε ένας εναντίον πέντε. Δεν γυρίζεται την μπάλα, δεν εμπλέκεται κανείς στο παιχνίδι, πάει ένας εναντίον όλων. Δεν θέλω να το δω αυτό. Ήταν κάποια από τα λόγια τα οποία είπε ο Ιταλός στους παίκτες του και στη συνέχεια τους ανήλυσε το σύστημα το οποίο θα παίξουν στην επόμενη επίθεση. Ο Άρης βρήκε τρεις πόντους κάπως ανορθόδοξα από το τρίποντο του Χριστίδη και δύο. Πολύ ορθόδοξα από την καλύτερη σημερινή του συνταγή. Το γρήγορο παιχνίδι. Το ανοιχτό γήπεδο μάζεψε τη διαφορά στους 7. Πάλι και έχουμε εμείς μάτς εκεί πέρα. Δεν το εκμεταλλεύτηκαν. Ο Ρόμπερσον με τον Βεργίνη δεν τελειώνει τη φάση. Όμως κερδίζει την κατοχή ξανά. Λαρεντζάκης για 3. Δεν μπορεί να σκοράρει. Νέο επιθετικό. Σαντρός για τον Ρόμπερσον. Ο οποίος θα κάνει ωραία κίνηση για να δώσει πλεονέκτημα 9 πόντων. Ένα σημαντικό rebound. Διπλό μάλιστα. Rebound. Διπλό μάλιστα. Rebound. Για την ΑΕΚ ανανέωσε 2 φορές την επίθεση και στη δεύτερη βρήκε και πόντους. Και γενικά νομίζω ότι έχει βελτιώσει η ΑΕΚ πάρα πολύ τα επιθετικά της rebound. Δέκατο
όπως μας λέει και η στατιστική. Και ο Άρης έχει 8, αλλά αυτά τα δύο ήταν και σε κρίσιμο σημείο. Ο Χωρίδης δεν έχει απάντηση. Πάμε για το φινάλε της περίοδου, με την ΑΕΚ να σταθεροποιεί μεγαλύτερα προβαδίσματα από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο. Έφτασε μέχρι και τους 12 και μπορεί να ξαναφτάσει, αλλά δεν ήταν καλή εκτέλεση από τον Λαρεντζάκη. Τέλος τρίτης περίοδου, συν 9 για τους φιλοξενούμενους, 52-61, πλεονέκτημα καθαρό για την ΑΕΚ, αλλά και μια περίοδος μπροστά μας. Πάμε για διαφημίσεις και επιστροφή για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ μπορεί να μην έχει πάρει ούτε πόντο από τον Ρατάν Μέις που είναι εμφανώσαν έτοιμος, ούτε πόντο από τον Σάντρος που βέβαια κάνει ένα σωρό άλλες δουλειές, αλλά βρίσκει επιθετικές λύσεις. Είναι ο πλουραλισμός που λέγαμε, 52-61 στην τελική ευθεία του μάτς. Ο Άρης κινδυνεύει να μείνει και μετά το σημερινό χωρίς νίκη στην έδρα του. Ξαναλέω, βέβαια δεν ήταν και πολύ ενδεικτική η αντίπαλοι ως τώρα, ήταν μάλλον δυσκολότεροι που μπορούσαν να του τύχουν. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ σήμερα συν το ΑΕΤ το Περιστέρι. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι καλό ξεκίνημα. Εντάξει, νομίζω εκτός από το πρώτο δεκάλεπτο και το ξεκίνημα του παιχνιδιού που άρχισε και την υπεροχή, στα επόμενα δύο δεκάλεπτα η ΑΕΚ, ανεξαρτήτως των λαθών που γίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο, φαίνεται πιο καλύτερη μέσα στο γήπεδο. Και με την πληρότητα των παιχτών που παρουσιάζει, δικαίως αυτή τη στιγμή είναι αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ να θυμίσω ότι και στο ευρωπαϊκό της ρεκόρ η ΑΕΚ, μετά την εντός έδρας ήττα από τη Χάπολ, αλλά η Χάπολ είναι πολύ ποιοτική ομάδα, συνεχίζει μόνο με νίκες. Μάλιστα στην πρώτη αγωνιστική. Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Συν την ήττα βέβαια στο κύπελο που ήταν στόχος εξορισμού, αλλά ήταν σε δύσκολες συνθήκες με τον ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Γενικώς έχει μια βελτιούμενη εικόνα παρά τις κατά καιρούς απουσίες. Τελευταία περίοδος. Βεργίνης θα πάρει το τρίποντο. Μαγκή πάει για τέταρτο φόλο. Δεν τα κατάφερε πάντως το rebound. Το μάζεψε. Κάιζερ. Κακή επιλογή και μάλιστα ενώ απέμενε χρόνος. 10 δευτερόλεπτα είχε. Ο Ραΐτης για τον Ματσιούλης με τον Βεργίνη έχει σημαντικότατο πλεονέκτημα. Μάλλον κερδισμένος είναι ο Δημήτρης Βεργίνης που του έκανε το φάουλ νωρίς. Επιστροφή Νταλό, ο οποίος μετά το καλό του ξεκίνημα δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Χαρακτηριστικό πως και τους 7 πόντους του τους πέτυχε στην πρώτη περίοδο. Ρετζάκης για τον Σάκοτα. Στα 4 δευτερόλεπτα με τον Μαγκή σουτάρι. Έρμπολ. Εντάξει, δεν θα το λέγαμε και σουτ αυτό. Ταλό. Αμφιταλαντεύτηκε, άφησε στον Μποχωρίδη, ο οποίος θα πάρει το τρίποντο. Ο Άρης ψάχνει ένα μεγάλο σουτ για να ξαναμπεί στο μάτς. Στις δύο προσπάθειες δεν το βρήκε. Δεν βάζω του Κάιζερ γιατί ήταν μάλλον αψυχολόγητη. Και μάλιστα η ΑΕΚ σήμερα έχει και τον Λαρτζάκη εκτός σχεδόν από το παιχνίδι. Είναι ένα στα 8 τρίποντα, έχω την εντύπωση. Τάπα στον Ματσιούλης, ο Ρόμπερσον στο rebound για το συν 11. Η ΑΕΚ ξεμακραίνει. Αυτό τώρα δεν χρειάζεται. Χρειάζεται πόσο μάλλον από συμπαίκτες. Και στην εθνική ομάδα και στον Άρη ήταν και οι δυο. Θα τα βρούνε τα δύο παιδιά. Δεν υπάρχει θέμα. Θα βρήκαν ήδη. Συμβαίνουν μέσα στην ένταση του αγώνα, συμβαίνουν αυτά. Τα 8 και 12 για το φινάλε του μάτς πια η ΑΕΚ μετράει συν 11. Ένα πολύ πολύ σημαντικό πλεονέκτημα
Μαγκή έχει πλεονέκτημα, αλλά δεν μπορούν να τον τροφοδοτήσουν. Με τον Νταλό, Μποχωρίδης στα 2,5 δευτερόλεπτα. Πολύ δύσκολο σουτ. Ανάσα για τον Άρη, ο οποίος πάντως είναι γεγονός πως δεν επιτίθεται ορθόδοξα. Ορθόδοξο τρόπο στις τελευταίες φάσεις. Ενώ η ΑΕΚ νομίζω ότι παίζει πιο ορθόδοξα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ψάχνει να βρει τα μισμάτ, ψάχνει να βρει τους παίκτες μέσα στη ρακέτα. Από το airball του Ρόμπερσον ο Μποχωρίδης βρήκε την μπάλα. Είναι αυτή περάσει εκτός γραμμών. Συνέπεια τα 3,4 της επίθεσης. Ο χρόνος δεν ανανεώθηκε για την ΑΕΚ όμως. Φάουλ από τον Μαγκή, ανανεώνει τον χρόνο της λοιπόν η ΑΕΚ. Το προηγούμενο ήταν το 12ο επιθετικό rebound για την Ένωση. Σακωτά στον Λαρεντζάκη, ο οποίος επιτίθεται στον Νταλό. Με επιθετικό φάουλ. Τον απόθυσε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Ο Λαρτζάκ σήμερα δεν είναι στην καλύτερη του δυνατή μέρα και λίγο επιβιάζει τις καταστάσεις. Ένα στα 9 έχει πίσω από τα 6,75. Λογικό είναι. Βγήκε έξω από την ηρεμία και τη συγκέντρωσή του και δεν μπορεί να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητες του. Βλέπουμε ο Άρης επανήλθηκε ο Λάκη Τζόνς. Η ιδέα ήταν καλή του Μποχωρίδη, αλλά δεν την εκτέλεσε. Όπως έπρεπε, πρόλαβε και έβγαλε την άμυνα ο Χάντερ. Σάκοτα, ωραία assist. Εκεί όπου δεν έχει πρόβλημα να βρει στόχο ο Γκρίφιν, που κι αυτός επανήλθε. Σιγά σιγά μπαίνουν ξανά οι έμπειροι, βασικοί για την ΑΕΚ. Καθώς το μάτς πάει για την τελική του ευθεία. Συν 11, εκ νέου. Jones για 3. Δεν μπορεί να μαζέψει τη διαφορά. Ένα εντελώς ελεύθερο σουτ, το σκέφτηκε, είχε χρόνο. Ενδεικτικό της κακής ημέρας του Αμερικανού forward. Χάντερ θα το πάρει το σουτ. Συν 13. Οπότε ο Βαγγέλης Αγγέλου καλεί το time out. Υποχρεωμένος πια, καθώς η ομάδα του αντιμετωπίζει πολύ δύσκολη κατάσταση. Μικρή διακοπή και επιστροφή για τη συνέχεια. Η διαφορά για πρώτη φορά σήμερα είναι στους 13 για την ΑΕΚ, η οποία έχει εγκλωβίσει τον Άρη αμυντικά, αξιοποιώντας τις δικές της ευκαιρίες. Εσύ είναι οι τελευταίες δύο προσπάθειες με Γκρίφιν και Χάντερ. Διαφορά ξέφυγε πάλι. Μένει χρόνος, αλλά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τους γηπεδούχους. Πάμε στον Ακίο Ακίμογλου να μάθουμε περισσότερα. Αλλά επειδή ο Βαγγέλης Αγγέλου αντιλαμβάνεται ίσως και την ψυχολογία των παιχτών του, αυτό το οποίο ξεκίνησε να τους λέει πριν μπει σε συστήματα ήταν το ξεχάσετε το σκορ και παίξτε μπάσκετ. Κάνουν δύο πάσες και μας βάζουν καλάθι. Έχει παράπονα και για την άμυνα και για την επίθεση. Γενικώς για την εικόνα της ομάδας του. Αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει και πίεση από τη διαφορά στο σκορ που μεγαλώνει. Συνεπώς αυτό το οποίο του ζήτησε είναι απλά να παίξουν μπάσκετ και να μην επηρεάζονται από το πώς έχει το σκορ αυτή τη στιγμή. Ο Παρασκευάς Μουρατίδης πριν το μάτς έλεγε ότι πρώτη στο, για τον Άρη να κρατήσει χαμηλά την ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ είναι σε τροχιά 80 πόντων πια, έτσι, 67. Ναι, είναι κοντά στο να πιάσει το μέσο όρο της Ελλάδος και Ευρώπη. Ο Άρης δεν μπόρεσε να τα καταφέρει μέχρι τώρα στα 34 πρώτα λεπτά, αλλά έχει και ένα πρόβλημα και στη δική του επίθεση. Δεν μπορεί να βρει σκορ εκτός με τον Βοχορίδη που έχει πιάσει το μέσο του όρο. Από εκεί πέρα όλοι οι παίκτες είναι στα χαμηλά. Είδαμε όκο λίγα αβίαστα λάθη, λίγα ελεύθερα σουτ να μην βρίσκουν καν στόχο. Ο Χωρίδης θα πάρει άλλο ένα τρίποντο καθώς είναι ο μόνος ζεστός. Και αυτός που διατηρεί τις όποιες ελπίδες του Άρη έχει φτάσει στους 19. Μακράν ο καλύτερος της ομάδας του και πρωτοσκόρερ του αγώνα γενικώς.
97-67. Κάτι παραπάνω από 5,5 λεπτά. Σάκο τα χαμηλά με τον Jones. Χωρίς φάουλ. Κατοχή για τον Άρη. Ήταν μια καλή προσωπική άμυνα του Lucky Jones και μια όχι καλή επιλογή του Σάκοτα. Η ΑΕΚ τώρα μόλις κάνει διψήφιο αριθμό λαθών. Ο Άρης πληρώνει τα πολλά του πρώτου μέρους. Είναι διόλου αισίως για εκείνον στα 16. Τα οποία κατέληξαν καλάθια, να το επαναλάβουμε. Λίγο, αυτό. Μια λεπτομέρεια πολύ πολύ σημαντική. Δεν ήταν λάθη που δεν του στοιχήσανε. Χωρίδης για τον Κάιζερ. Καλή κυκλοφορία για να πάρει το τρίποντο Μπέλ. Ήταν μια καλά οργανωμένη επίθεση. Αυτό και φάνηκε. Με δύο συνεχόμενα τρίποντα ο Άρης αποδεικνύει ότι έχει ακόμη ζωή. 60-67. 5 λεπτά για το φινάλε. Τσιούλης. Κερδίζει δικαίωμα για βολές, παρότι δεν βγήκε σε καλό σημείο. Κάτω από το καλάθι αναγκάστηκε. Βλέπουμε ότι μόλις πάει να μειωθεί και άλλο διαφορά, η ΑΕΚ σοβαρεύεται και ψάχνει να βρει εκεί που πρέπει να τοποθετήσει την μπάλα, έχοντας πλεονέκτημα ο Ματσιούλης σε σχέση με τον Ταλό. Ο Λιθουανός δεν έχει πάρει πάρα πολλές προσπάθειες, αλλά πήρε αρκετές κρίσιμες. Η πρώτη βολή του βρήκε στόχο. Στο συν 8 και τώρα στο συν 9. Μια πρώτη απάντηση της ΑΕΚ στα δυο συνεχόμενα τρίποντα του Άρη. Αντικαθίσταται ο Σάκοτα. Η ΑΕΚ χαμηλώνει σχήμα με Λαρεντζάκη, Γκρίφιν, στο 3 του Σαντρός, Ματσιούλης και Χάντερ. Ο Άρης με Νταλό, Μποχορίδη, Μπέλ, Λάκι Τζόνς και Κάιζερ. Τζόνς κατά συνθήκη στο 4. Νταλό το σκέφτεται. Επιτίθεται στο καλάθι, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Πρώην παίκτης του Πανιωνίου. Εντελώς άλλη εικόνα στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Χάντερ με πλεονέκτημα απέναντι στον Μποχορίδη, το οποίο θα αξιοποιήσει. Και μάλιστα παίρνοντας δεν το διαβάζει καλύτερα το παιχνίδι ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Βλέπει τις αδυναμίες του Άρη και με το γεγονός ότι έχει χαμηλώσει το σχήμα του για να μπορέσει να βρει έναν τρόπο να πιέσει και να επιστρέψει στο παιχνίδι. Αλλά η ΑΕΚ με την εμπειρία και την οριμότητά της βάζει την μπάλα εκεί που πρέπει να τη βάλει και να χτυπήσει. Σε δύο φάσεις είδε το μισμάτς, μια με τον Ματσιούλης, μια με τον Χάντερ. Έχει πάρει ήδη 4 πόντους και ενδεχομένως 5 αν ο Χάντερ βρει στόχο πράγματι. Οι 13 έγιναν 7, αλλά πολύ γρήγορα ξανά 12. Γι' αυτό και ο Βαγγέλης Αγγέλου καλεί time out και εμείς θα πάμε σε μικρή διακοπή. Τέσσερα και 12 πριν το φινάλε της αναμέτρησης στο Νικ Γκάλης Χολ. Άρης ΑΕΚ 60-72 σε ένα πάνω κάτω στα συναισθήματα. Από το συν 13 της ΑΕΚ τα δυο αναπάντητα τρίποντα του Άρη έφεραν τη διαφορά στους 7. Αλλά η ΑΕΚ βρήκε 5 δικούς της πόντους. Ξανάκαρε το μάτς με ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Το συν 12 καθώς ο χρόνος είναι συμμαχός της. Ο Άρης πια κυνηγάει πολύ δύσκολα πράγματα. Κινδυνεύει με την τέταρτη σε εισάριθμα παιχνίδια εντός έδρας ήττα του. Καλό για τον Jones. Δεν πήρε το τρίποντο. Κέρδισε το φάουλ από τον Ματσιούλης. Ήταν όμως το τέταρτο ομαδικό, ούτε τώρα δεν θα πάει στη γραμμή. Και μάλλον τραυματίστηκε ο Ματσιούλης. Ματσιούλης που έχει μείνει στο φάρκε. Χτύπησε κατά λάθος ο Λάκι Τζόνς στο πρόσωπο. Καλά είναι ο Λιθουάνος. Μπάνκι τον ήξερε από την κοινή τους παρουσία, ολιγόμενη, αλλά ήταν μαζί στη σχένα πριν την παρουσία του Παναθηναϊκού. Χωρίδης
δεν μπορεί να συνεχίσει. Τον ίδιο ρυθμό μένει στους 19. Άλλωστε και η άμυνα του ΑΕΚ κατά κανόνα προσαρμοσμένη. Στον Μποχωρίδη. Μεγάλες επιθέσεις για την ΑΕΚ. Κάντερ αναζήτησε τον Ματσιούλης ξανά. 1,7 δείχνει το χρονόμετρο για την επίθεση της ΑΕΚ, η οποία μετράει συν 12 από τα μεγαλύτερα προβαδισματά της, μέχρι τους 13 έφτασε σήμερα. Πετάει την μπάλα ο Λαρεντζάκης. Θα τη σώσει τελικά τη φάση. Σωστό. Ο Κάιζερ. Νομότυπα. Jones, ξανά διστακτικός. Τώρα θα αναγκαστεί να το πάρει και θα βρει στόχο. 63-72. Κάτι παραπάνω από 3 λεπτά ακόμη. Κλέψιμο από τον Jones που προσπαθεί να βάλει φωτιά στο μάτς και θα πάει και στη γραμμή σταματώντας και τον χρόνο. Ναι, εδώ νομίζω ότι ήταν ένα λάθος ΑΕΚ το οποίο δεν έπρεπε να γίνει και δίνει τη δυνατότητα να κατεβάσει κι άλλο το σκόρο Άρης. Δίπλο λάθος, όχι μόνο γιατί απόλυσε την επίθεση, αλλά και γιατί έστειλε τον παίχτη του Άρη στη γραμμή σταματώντας τον χρόνο. Τζόνς που σε σχέση με την κάκιστη εικόνα του στο πρώτο μέρος έχει ζωντανέψει, είναι στους 10 πια. Τώρα βλέπουμε ότι ο Άρης μάλλον θα πιέσει σε όλο το γήπεδο για να μπορέσει να δημιουργήσει καταστάσεις στο να πάρει την κατοχή της μπάλας. Έστρεψε ο Σάκο τα του Ματσιούλης. Μένουν σχεδόν 3 λεπτά και η διαφορά είναι στους 7 ξανά. Με ένα προσωπικό 5-0 του Lucky Jones, ο οποίος πιέζει τον Γκρίφιν. Ο Ρεντζάκης με τον Μπέλ. Πάει για το lay-up, κερδίζει 2 βολές. Είδε το κενό στη ρακέτα. Φάουλ από τον Κάιζερ. Ψηλά. Ο Βαρεντζάκης μπορεί να είναι άστοχος πίσω από το 6.75, αλλά από τη γραμμή είναι ψύχρεμος. 3 στις 3 σήμερα. Και γίνεται και ο πέμπτος παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων από πλευρά ΣΑΕΚ. Ενδεικτικό επίσης του πλουραλισμού στο σκοράρισμα. Νταλό, κάπως άτσαλα στο lay-up. Ήτανε πολύ βιαστικό το φλότερ που έκανε. Γκρίφιν έσωσε την κατοχή. Σαντρός ευνηδίασε ακόμη και το συμπαίχτη του, τον Χάντερ. Η ΑΕΚ πάντως έχει πετάξει μια-δυο ευκαιρίες να το τελειώσει το μάτς, έτσι. Νομίζω ότι όμως το μάτς μπορεί να μην το έχει τελειώσει, αλλά το ελέγχει 100%. Ο Άρης έχει φτάσει μέχρι τους 7 πόντους, αλλά ως εκεί. Κάιζερ με πλεονέκτημα πήγε για το κάρφωμα και έχασε ακόμη και το play-up που έμοιαζε σίγουρο. Άλλη μία χαμένη ευκαιρία. Πάμε για το τελευταίο δίλεπτο. Η ΑΕΚ διατηρεί τη σημαντικότητα, όπως είπε και ο κ. Μουρατίδης, διαφορά των 9 πόντων με δική της κατοχή. Χάντερ μπορεί να την κάνει και 11, δεν μπορεί τελικά. Τζόνς στο ανοιχτό γήπεδο. Κερδίζει το φάουλ και φεύγει και άσχημα εκεί, ευτυχώς. Lucky Jones. Ενίοτε πολύ γρήγορος. Επικίνδυνα γρήγορος, όπως τώρα. Κοιτάξτε πώς επιταχύνει. Άργησε όμως να μπει μέσα στο γήπεδο και... ειδικά τώρα που το μάτς έχει ξεφύγει, θα είναι πολύ δύσκολο ο Άρης να ξαναεπανέλθει στο παιχνίδι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Πρέπει να σκοράρει όλους τους πόντους στο δεύτερο μέρος, αλλά ίσως να μην φτάνει, ίσως να είναι αργά. Μαζεύει κάπως τη διαφορά στους 7 ξανά, 1-49.
Πάντο Άρος προσπαθεί να πιέσει πάρα πολύ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε όλο το δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ έχει εικόνα κυρίαρχης ομάδας. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Η άμυνα έμεινε ημιτελής για τον Άρη, τουλάχιστον δεν εξασφάλισε κατοχή. Έκανε πάρα πολύ καλή προσπάθεια από τη Γουιξάιτα, αλλά δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή του. 1,5 ακριβώς για το φινάλε. Ο Λαρεντζάκης δεν μπορεί να συγκρατήσει. Οι δύο διαιτητές έχουν δείξει διαφορετικό πράγμα. Για να δούμε, θα συσκεφτούν από ό,τι φαίνεται. Κατοχή ΑΕΚ. Και σπευσμένα βάζει το Ματσιούλης ο Μπάνκι μέσα στον αγωνιστικό χώρο για αυτά τα τελευταία 4,9 δευτερόλεπτα της κατοχής. Μάλιστα, όχι αντικαθιστώντας τον Σάκοτα, αλλά τον Σαντρός, ο οποίος στις τελευταίες φάσεις κάπως χαλαρά πήγε. Δεν κύλησε ιδιαίτερος χρόνος από την επαναφορά. Ματσιούλης παίρνει το σουτ με πολύ δύσκολες συνθήκες. Φάουλ επιθετικό. Ήταν σωστός. Από το σπρόξιμο. Έσπρωξε ο Χάντερ και είναι και το τέταρτο φάουλ. Τον πείτε, 1,25 θέλει για τη λήξη του. Ο Γκρίφιν εκεί μάλλον εσφαλμένα, καθώς σταματάει τον χρόνο και στέλνει τον Άρη στη γραμμή. Αυτό είναι το πλεονέκτημα που κερδίζεις από αυτό το φάουλ. Ότι κερδίζεις και σε χρόνο και έχεις δυνατότητα να μειώσεις. Και μάλιστα σε παίχτη που μοιάζει ζεστό στα τελευταία λεπτά, τον Τζόουνς. Θυμίζω, μετά από ένα κακάκι στο πρώτο μέρος, είναι στους 13, αλλά τον γλωσσόφαγα. Την πρώτη του βολή την πετάει. Η μπάλα δεν θα πέσει στο καλάθι και το rebound θα το πάρει για την ΑΕΚ ο Χάντερ. Φάουλ στο φάουλ τώρα για να πάμε στην άλλη. Ρακέτα για βολές του Αμερικανού της ΑΕΚ. Πεταμένη ευκαιρία από τον Lucky Jones με 2 χαμένες βολές. Η ΑΕΚ εν τέλει δεν θυσίασε τίποτα στην προηγούμενη φάση. Αντιθέτως θα πάει εκείνη για βολές. Χάντερ από τα μισά της περσινής περίοδου που προστέθηκε στο ρόστερ της ΑΕΚ έχει δώσει πάρα πολλά στη ρακέτα. Σήμερα είναι στους 15 πόντους από τους πυλώνες της νίκης, διαγραφόμενης νίκης μάλλον, καθώς η ΑΕΚ είναι στο σύν 8, στο σύν 9 πια. Ο Αγγέλου καλεί time out, κάπου 1 και 20 για το φινάλε, πάμε για διαφημίσεις. ...82 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Οι όποιες πιθανότητες του Άρη να διεκδικήσει την νίκη χάθηκαν σε μεγάλο βαθμό με τις δυο χαμένες βολές του Lucky Jones. Αντί για μείον 5, διαφορά πήγε ξανά στους 9 με τις εύστοχες του Hunter σε χρόνο 0. Πλέον η ΑΕΚ έχει πολύ πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Εντάξει, έχουμε δει μεγάλες ανατροπές, αλλά αυτές δεν γίνονται κάθε μέρα. Πάμε στον Άκη Ακημόγλου για τις τελευταίες πληροφορίες. Τον τρόπο με τον οποίο θα βγάλει ένα σουτ 3 πόντων χωρίς πίεση να μαρκάζει το σουτ, έδειξε ο Βαγγέλης Αγγέλου. Μπήκε από τον Κάιζερ βέβαια. Αν έδειξε Κάιζερ πάντως θα έχει μεγάλο διαφορά. Φαντάζομαι ότι βγήκε από τη φάση. Έτσι. Δεν αλλά δεν έχει και πολύ σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι πήγε στο στόχο. 70-76. Μια πρώτη ελπίδα για τον Άρη, έστω και από τον όχι τον πιο ορθόδοξο παίχτη για να το πάρει. Time out ξανά προφανώς για να αναπροσαρμοστούν τα σχέδια του Μπάνκι. Δεν ξέρω αν θα μείνουμε εδώ ή αν θα πάμε σε διαφημίσεις. Ο Μάικλ Κάιζερ δεν είναι θεωρητικά πάντα ο καταλληλότερος για να παίρνει τρίποντα για τον Άρη, αλλά βρήκε στόχο και αυτό κράτησε ζωντανό τον γηπεδούχο απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία από το δικό της συν 9 έχει πλέον να υπερασπιστεί το συν 6 που θέλει περισσότερη προσοχή. Μένουν 68 δευτερόλεπτα με κατοχή για τους φιλοξενούμενους του Μπάνκι. Είναι πολύ δύσκολα να ανατραπεί το παιχνίδι, διότι είναι συν 6, θέλει ένα λεπτό, έχει και την κατοχή της τέτοια, συν το πλεονέκτημα από τα φάουλ που
έχουν και οι δύο ομάδες. Μόνο από λάθος μπορεί να συμβεί αλλαγή στο σκορ του παιχνιδιού. Για να δούμε την πρώτη επιλογή Αγγέλου. Προφανώς θα πάει σε καθαρή άμυνα χωρίς φάουλ. Έτσι. Φαίνεται υπάρχει χρόνος. Γκρίφιν παίρνει το σουτ, αστοχή. Ο Χάντερ όμως ανανεώνει εν τέλει. Ο Άρης κερδίζει το rebound. Μποχωρίδης. Πάλι τρίποντο θα ψάξει λογικά ο Άρης. Άλλο ένα λάθος. Καταδικαστικά υψηλός ο αριθμός των λαθών για τον Άρη σήμερα. Νομίζω ήταν το πλέον αρνητικό σημείο του Άρη στο σημερινό παιχνίδι. Και ακόμα και τελευταία στιγμή, 50 δευτερόλεπτα που θα μπορούσε να βάλει ένα σουτ μεγάλο για να μπορέσει να ξαναδιεκδικήσει το αποτέλεσμα, έγινε αυτό το λάθος. Αλλά συμβαίνουν. Και από, και από το καλύτερο του παίχτη σήμερα, έτσι. Ναι. Στην καλύτερη δυνατή μέρα. Βαλεντζάκης έχει την ευκαιρία με μία έστω βολή, την οποία ήδη βάζει να φέρει την ΑΕΚ σε απόσταση μεγαλύτερη των δύο σουτ. Συν 7 και συν 8. Ο Άρης δεν μπόρεσε να δοκιμάσει καν το σουτ που θα τον έφερνε πιο κοντά από τους 6 πόντους. Συνεπώς πλέον η ΑΕΚ έχει το απόλυτο πλεονέκτημα για την έκτη νίκη της και νομίζω πιο σημαντική ως τώρα στο πρωτάθλημα. Οι έξοδοι, οι προηγούμενες σε Περιστέρι και Πάτρα με τον Προμηθέα δεν ήταν επιτυχημένες. Κέρδισε όμως εκεί μη Ρέθινο. Έτσι, απλά αναφέρω ότι είναι μάλλον υψηλότερη δυσκολία του σημερινού αγώνα. Το λέει από τον Ποχορίδη για το μείον 6, 72-78. Και άλλο λάθος. Πρόλαβε τελικά ο Λαρεντζάκης. Ανορθόδοξο μπάσκετ μέχρι το τέλος. Σε μια φάση που έμοιαζε οριακή, εν τέλει ο Λαρεντζάκης κράτησε. Νομίζω ότι πέρα με 6 πόντους διαφορά το χρονόμετρο να είναι κάτω τα 40 δευτερόλεπτα. Δεν χρειάζεται καν να πας σε επίθεση, εκτός αν είναι πολύ σίγουρο το lay-up. Για να το δούμε ξανά. Κοιτάξτε πόσο έχει κοντά στη γραμμή πίεση. Πάει. Ναι, ναι. Έσωσε τη φάση εδώ. Προφανώς γιατί είδα ανοιχτή. Ανοιχτό τον διάδρομο πήγε ως το lay-up. Κακή επιλογή, όπως είπε και ο coach. Οι ομάδες εδώ σκοτώνουν τον χρόνο. Έχασε ένα εύκολο rebound ο Lucky Jones. Θα μπορούσε ο Άρης να κερδίσει και να δοκιμάσει καινούργια σουτ, αλλά έχασε και το rebound, όπως είπε. Τώρα θα στείλει την ΑΕΚ στη γραμμή στα 30 δευτερόλεπτα. Και μάλιστα ξανά με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Και βλέπουμε ότι χαμηλώνει εντελώς το σχήμα του Μπάνκι. Χωρίς πεντάρι. Με σάκωτα και ματσούς. Αλλά νομίζω όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Εγώ νομίζω ότι δύσκολα να αλλάξει ο νικητής του αγώνα σε 30 δευτερόλεπτα. Χωρίς να λέμε ότι δεν έχουν συμβεί στο παρελθόν. Πρώτη βολή άστοχη, η ΑΕΚ έχει πολύ υψηλό ποσοστό. Αυτή ήταν μόλις η τρίτη που έχασε σήμερα στα 22 σουτ. Μετά στο 90% ομαδικό. Συν 7. Τζονς ξανά στο lay-up. Ξοδεύοντας λίγο χρόνο, φέρνει διαφορά στους 5, αλλά και πάλι η ΑΕΚ ψάχνει. Μάλλον ο Άρης ψάχνει δύο κατοχές και η ΑΕΚ κάνει ό,τι μπορεί για να του δώσει αυτή την ευκαιρία. Μποχωρίδης, ναι. Μέσα. Και η διαφορά ποτέ φτάνει έκτη στους 2. 77-79, ο Μπάνκι καλεί εσπευσμένα time-out, καθώς οι παίχτες του πασχίζουν για να το κάνουν ντέρμπι. Μπράβο, δεν εξηγείται αλλιώς. Μπράβο στον Άρη τουλάχιστον που παλεύει και ακόμα και την τελευταία φάση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ κακή επαναφορά. Αλλά έτσι, από την άλλη δεν επιτρέπουν τέτοια λάθη από έμπειρους παίκτες. Έβαλαν πολύ άσχημα την μπάλα. Και μεγάλο σου του φυσικά ο Λευτέρης. Φυσικά. 77-79 έχει 16 δεύτερα. Ακόμη το μάτς με τον Μποχωρίδη να πάει στους 24. Και νομίζω ότι είναι και το ψηλότερο σκορ φέτος του Λευτέρη, έχω την εντύπωση. Ατομικά. Ενώ πέρσι έκανε κάποιες πολύ καλές εμφανίσεις, ειδικά την περίοδο που πήρε τη μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό στον Άρη, από εκεί τον Νοέμβριο. Εντάξει, νομίζω ότι το χρειαζόταν και αυτός μετά από το παιχνίδι από το Περιστέρι. Είχε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση με τον ΠΑΟ και τώρα είναι η δεύτερη συνεχόμενη. Μπάνκι έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι μπορεί να λέει στους παίχτες του που αντέδρασαν τόσο αρνητικά, τόσο άσχημα, σε ένα μάτς που έμοιαζε τελειωμένο στα 30 δευτερόλεπτα με τους 7 πόντους. Ο Άκης άκουσε κάτι ενδιαφέρον. Οδηγίες για την επαναφορά της μπάλας, εκεί που παρουσιάστηκαν προβλήματα στις τελευταίες φάσεις της ΑΕΚ και στις άμυνες του Άρη.
το οποίο στην μεταφορά, συγγνώμη, της μπάλα στα χέρια του Ντούσαν, του Ντούσαν Σάκοτα, θέλει να καταλήξει η μπάλα. Τώρα το πιο ενδιαφέρον είναι να δούμε η αμυντική αντίδραση του Άρη σε σχέση με την επαναφορά που θα κάνει η ΑΕΚ, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει σε φάουλ. Θα ψάξει πρωτίστως το κλέψιμο, αλλά έγινε το κέρδισε το φάουλ. Μάλλον χωρίς να έχει δοθεί σχετική οδηγία, έτσι. Έτσι φάνηκε τουλάχιστον. Το κέρδισε το φάουλ. Σάκοτα στη γραμμή, με τη διαφορά στους δύο θυμίζω πια, όχι τρεις. Α, και έχεις κάτι παραπάνω. Βλέπω εδώ τις αντιδράσεις και του Αγγέλου και του Σάββατου Καμπερίδη. Δεν το ήθελαν. Προφανώς όχι. Με πίεση και από τον κόσμο πια, ήταν Σάκοτα ψύχρεμο στην πρώτη. Διαφορά στους τρεις. Δεν κύλησε καθόλου χρόνο στα 16 δεύτερα. Ο έκτος παίκτης με διψήφιο αριθμό πόντων από πλευρά ΣΑΕΚ. Φαινόταν από νωρίς ότι ο πλουραλισμός του σκοράρισμα θα είναι από τα μεγάλα όπλα της ΣΑΕΚ σήμερα. Και έχει πιάσει ήδη το μέσο όρο πόντων του στο πρωτάθλημα. Συν 4. Σάκοτα απολύτως ψύχρεμος. Βλέπουμε βάζει έναν παίκτη ο οποίος προσπαθεί περισσότερο στην άμυνα σε σχέση με τον Σάκοτα. Ο Άρης που ψάχνει ακόμη δύο κατοχές. Δεν του φτάνει μία μετά το συν 4. Μποχωρίδης. Θα πάει για τρίποντο, θα χτυπήσει. Τον έκλεισαν Βιάστηκε καλά. Βιάστηκε πάρα πολύ. Σκοτωμένο σούτ από τον Τζόνς. Εδώ τελειώνουν όλα. Η ΑΕΚ θα πανηγυρίσει την έκτη νίκη της στο πρωτάθλημα. Την τρίτη εκτός έδρας. Και για την ακρίβεια την πρώτη σε κανονική περίοδο επί του Άρη από το μακρινό 2001, τη χρονιά που κατέκτησε και το τελευταίο του πρωτάθλημα. Με ανθεκτικότητα στο τέλος στην αντεπίθεση του Άρη. 77-81. Coach, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε για το σχόλιο σου. Με λίγο περισσότερο δράμα από ό,τι πρόδιδε το πλεονέκτημά της στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, η ΑΕΚ εν τέλει κατέκτησε την νίκη εκτός έδρας επί του Άρη με συν 4-77-81. Πάντως η προσπάθεια του Άρη ήταν και αξιέπαινη και ενδιαφέρουσα στο τέλος. Coach, αναμενόταν να είναι το πιο ενδιαφέρον μάτς της αγωνιστικής και κάπως έτσι εξελίχθηκε. Νομίζω ήταν αρκετά ενδιαφέρον και ειδικά με τον τρόπο που τελείωσε το παιχνίδι. Χωρίς να πω ότι ο Άρης δεν έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να μπορεί να διεκδικήσει το παιχνίδι, ο πλουραλισμός και η ποιότητα των παικτών της ΑΕΚ νομίζω ότι έφεραν μια δίκαιη νίκη και νομίζω ότι συνεχίζει η ΑΕΚ στην προσπάθεια της να αρχιθεί στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Ο Άρης νομίζω ότι θα χρειαστεί να βρει βοήθεια και από άλλους παίκτες. Βλέπουμε εδώ το Λευτέρη Μποχωρίδη, ο οποίος ήταν συγκινητικός, ειδικά μετά από το δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά δεν είχε την βοήθεια των υπολείπων παικτών. Ίσως με εξαίρεση του Λάκη Τζόνς, όταν το παιχνίδι άρχισε να ξεφεύγει από τα χέρια του. Άρα νομίζω ότι η ομάδα της ΑΕΚ κέρδισε δικαιότατο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σαν μια επίδειξη πλουραλισμού, όπως είπε και ο coach, 6 παίχτες είχαν διψήφιο αριθμό. Δεν υπάρχει κάτι να προσθέσουμε από το Νίκ Άλλης Χολ που σιγά σιγά αδειάζει. Εσείς όμως μείνετε στην ΕΡΤ 2. Η ενημέρωση για το μπάσκετ συνεχίζεται με το post-game. Να ευχαριστήσω τον coach Παρασκευά Μουρατίδη. Φίλες και φίλοι, από όλους όσοι εργάστηκαν, να έχετε ένα όμορφο Σαββατόβραδο.